Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Εγώ έχω, κύριε Στουρνάρα, χιλιάδες βοηθούς στην απόψινη συνέντευξη στο διαδίκτυο. Μου στέλνει φίλος γράφημα με τους φόρους ακινήτων τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, δεν βλέπω και καλά. 2008, 486 εκατομμύρια. 2009, 490 εκατομμύρια. 2010, 865 εκατομμύρια. 2011, 1,172. 2012, 2,750 εκατομμύρια. 2013, 3,176 εκατομμύρια. Οι αριθμοί, όπως λέτε κι εσείς, λένε την αλήθεια. Απαντήσω. Ναι. Πρώτα. Αλλά οι αριθμοί δεν αμφισβητούνται. Το γράφημα είναι από εφημερίδα... Ναι, όχι, είναι πραγματικά τα νούμερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν στέλνανε ΦΑΠ. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τακτοποιήσω το παρελθόν, ούτως ώστε το 2014 και μετά να μπούμε καθαροί στο νέο φόρο ακινήτων. Αυτά όμως πέσαν όλα μαζί τώρα. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό και το κάνουμε με δόσεις. Γι' αυτό και δίνουμε περιθώρια. Δεν υπήρχε φόρος ακινήτων στην Ελλάδα και ήταν άδικο αυτό για το φτωχό κόσμο. Διότι ο φόρος ακινήτων, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι ένας προοδευτικός φόρος. Ας πει επιτέλους την αλήθεια ο κύριος Στουρνάρας, μου γράφει εδώ ένας φίλος. Ο φορολογικός νόμος 41-72 είναι έκτρωμα. Για παράδειγμα, όπως τόνισαν σήμερα οι εκπρόσωποι των χρηματιστών, τους αναγκάζει για όσους αγοράσουν μετοχές περισσότερες από 6 φορές το τρίμηνο να πάνε σε βιβλία, σε στοιχεία κλπ. Κλπ. Νομίζει ότι αυτό θα λειτουργήσει αναπτυξιακά ή θα παγώσει το χρηματιστήριο και την αγορά. Αυτό το βλέπουμε. Δεν εφαρμόζεται στα φυσικά πρόσωπα, όμως το βλέπουμε. Το έχω κουβεντιάσει και θα το δούμε αυτό. Που σημαίνει ότι έχετε επιφύλαξη κι εσείς για το αν ναι, πρέπει να το γίνει αυτό. Ή όχι. Ακριβώς. Τώρα, για να καταλάβω. Μίχαλος, επανέρχεται. Διαβάζω τελευταίο μήνυμα, τον παρακαλώ μη στυλιάζω. Γιατί δεν ήρθε εδώ να είναι παρόν εδώ. Είναι εκτός Ελλάδας. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, λέει, αν ένας μικρομεσαίος ιδρύσει μια εταιρεία σε τρίτη χώρα και πληρώνει κανονικά τους φόρους σε αυτή τη χώρα, αν δεν υπάρχει συμφωνία διπλής φορολόγησης, ο νέος νόμος 41-72 απαιτεί και φορολόγηση στην Ελλάδα. Το τραγικότερο που δείχνει προχειρότητα είναι ότι ο νέος φορολογικός νόμος ορίζει ότι όποιος προβαίνει σε τρεις και πλέον χρηματιστηριακές συναλλαγές, το ίδιο μου λέει και ο κύριος Μίχαλος για τα βιβλία που πρέπει να ανοίξει όποιος έχει πάνω από τρεις συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Το δεύτερο το είπαμε. Στο πρώτο, γιατί να πάει σε χώρα η οποία είναι μη συνεργάσιμη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί να πάει σε φορολογικό παράδεισο. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Δεν το θέλουμε αυτό. Για πρώτη φορά η Ελλάδα συμπεριφέρεται και θα συμπεριφερθεί όπως οι υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ και ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. Μάλιστα. Εγώ σε δύο μήνες θα έχουμε την Προεδρία ως υπουργός στο ECOFIN, έτσι, θα περνάω μέτρα για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φοροδιαφυγής. Και εδώ στην Ελλάδα θα κάνω τα αντίθετα. Δεν γίνεται αυτό. Χρωστάτε μια-δυο απαντήσεις για να πάω πάλι σε ερωτήσεις των φίλων μας που είναι εδώ. Βεβαίως. Για τις επιχειρήσεις χρωστάτε. Καταρχήν, βεβαίως, στον κύριο Παλαιολόγο. Βέβαια, έχει ανάψει το διαδίκτυο για την ανεργία, αλλά θα σας τα πω μετά αυτά. Να μου τα πείτε. Τελικά δεν κατάλαβα. Θα έχω 45 από συν 2 εκατομμύρια. Από παντού. Εντάξει, οκ. Εντάξει, τότε. Ωραία. Εγώ σας ειδοποίησα πριν, όταν σας έκανα την πρόσκληση, ότι είναι δύσκολη η βραδιά. Να καθίσω μέχρι το πρωί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παρακαλώ. Αρκεί να εξηγήσουμε στον κόσμο πραγματικά όλες τις διαστάσεις της πολυπολιτικής μας. Καταρχήν, οι άνεργοι δεν είναι 2,5 εκατομμύρια, κύριε Παλαιολόγο. Είναι 1 εκατομμύριο 100.000 περίπου. Ο κύριος Δρομανιάς δεν είναι ούτε στατιστική υπηρεσία, ούτε ο ΑΕΔ, ούτε Ελστάτ, ούτε Eurostat. Η ανεργία μετριέται με συγκεκριμένους τρόπους σε όλη την Ευρώπη. Η Ολλανδία, για παράδειγμα. Είμαστε πρωταθλητές πάντως στην ανεργία. Αυτό είναι το δεδομένο. Εμείς και η Ισπανία έχουμε την υψηλότερη ανεργία. Είναι γεγονός αυτό. Όμως, μην ξεχνάτε το εξής. Τώρα που ο κύριος Βρούτσης έβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στην παράνομη εργασία, έτσι, σε όποιον συλλαμβάνουν να μην δηλώνει, το Σεπτέμβριο, στο σύστημα Εργάνη που έχει, δηλώθηκαν 63.000 θέσεις. Λοιπόν, αυτό λέει κάτι. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί εργοδότες χρησιμοποιούν μαύρη εργασία και δεν την δηλώνουν. Αυτό
όχι απλώς φουσκώνει την ανεργία, στερεί και πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία και φέτος θα κάνουμε τα δύνατο δυνατό, τα δύνατα δυνατά να σταματήσει αυτό. Δηλαδή φάνηκε πραγματικά από το μόλις μπήκε ένα σοβαρό πρόστιμο, αμέσως πόσο αυξήθηκε η μισθωτή εργασία στην Ελλάδα. Αυτό λέει πολλά. Οι αυτοκτονίες είναι πράγματι σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κρίση. Τώρα, δεν είναι στόχος να συλλαμβάνουμε επιχειρηματίες. Εύκολα το ξεπεράσατε αυτό με τις αυτοκτονίες, γιατί πολλοί επισημαίνουν ότι οι αυτοκτονίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στο αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται οι άνθρωποι με την κρίση, ιδίως λόγω των συνεχών φορολογικών επιβαρύνσεων. Όχι. Δηλαδή, εγώ θα με βρείτε να διαφωνώ. Να σας ακούσω. Οι αυτοκτονίες είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό φαινόμενο, διότι η Ελλάδα ήταν χώρα με πολύ λίγες αυτοκτονίες. Και τώρα είναι μια χώρα όπου έχουν αυξηθεί σοβαρά οι αυτοκτονίες λόγω της κρίσης. Δεν είναι οι φορολογικές επιδρομές. Οι αυτοκτονίες έχουν να κάνουν με το ότι ο κόσμος βρέθηκε άνεργος, με ότι κλείσαν επιχειρήσεις λόγω της κρίσης, με το ότι η Ελλάδα στερήθηκε ρευστότητας. Έτσι. Δυστυχώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Έχω πολύ μεγάλη κατανόηση σε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που λέω, πείτε μου άλλο δρόμο. Υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που ακολουθούμε τώρα. Δυστυχώς. Πολλά ερωτήματα. Επειδή είπατε λίγο πριν ότι η φορολογική στόχευσή σας είναι οι πλούσιοι, είναι αυτοί που έχουν και δεν πλήρωναν μέχρι τώρα. Τι έχει γίνει με τη λίστα Λαγκάρντ? Ωραία λέει, μας τα λέει ο Υπουργός. Θα σας πω αμέσως. Αλλά μια φορά είχε τη δυνατότητα το ελληνικό κράτος με τη λίστα Λαγκάρντ να στριμώξει στη γωνία κάποιους που πράγματι δεν πλήρωναν και δεν το έχει κάνει. Όχι, το κάνει. Κοιτάξτε να δείτε. Η λίστα Λαγκάρντ και ο τρόπος που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε εκεί το πρόβλημα. Καλά, δηλαδή, εκεί γίνανε μαγικά πολλά με τη λίστα Λαγκάρντ. Δηλαδή, μιλάμε για το μάγο Χουντίνι, το πώς εξαφανιζόταν η λίστα αυτή. Η λίστα Λαγκάρντ. Πώς πετσοκοβόταν. Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι μιλάτε στον Υπουργό Οικονομικών που την έφερε τη δεύτερη φορά. Και έφερε μάλιστα και το πρωτόκολλο από τη Γαλλία. Επομένως. Μην το λέτε σε μένα. Έκανα ό,τι μπορούσα να έρθει ξανά και να αποκαταστήσω τη φήμη του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Άρα ήρθε λοιπόν η λίστα Λαγκάρντ μαζί με το πρωτόκολλο. Τι γίνεται τώρα? Γιατί υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Η λίστα Λαγκάρντ, έτσι, πώς θα ελεγχθεί? Πάντως το κόμμα το οποίο έκανε αυτά τα μαγικά για τα οποία μίλησα είναι στην κυβέρνηση. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν έκανε μαγικά. Σημασία έχει καλά κάνετε και μιλάτε για τον εαυτό σας. Σημασία έχει ότι τη λίστα την έχουμε. Αλλά το κόμμα αυτό είναι στην κυβέρνηση. Τη λίστα την έχουμε και την ελέγχουμε. Θα σας πω όμως τι γίνεται. Υπάρχουν άτομα στη λίστα Λαγκάρντ που έχουν 150 λογαριασμούς. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα. Όχι μόνο η λίστα Λαγκάρντ, αλλά και η λίστα του Λουξεμβούργου και η λίστα των ακινήτων του Λονδίνου κλπ. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Τι κάνω λοιπόν τώρα, μετά από εισήγηση των υπηρεσιών? Περνάμε διάταξη στη Βουλή για να υπάρχει μερικός έλεγχος, να υπάρχει ένα φύλλο ελέγχου, έτσι, από τα πρώτα ευρήματα. Και να μην περιμένουμε λοιπόν να ελεγχθούν τα πάντα και τα κινητά του και οι 150 λογαριασμοί. Αλλά από την πρώτη στιγμή, αν δούμε ότι το δηλωθέν του εισόδημα στην Ελλάδα, έτσι, υπολείπεται έστω και δύο λογαριασμών του, τότε θα καλείται να πληρώσει. Επομένως, όντως υπάρχει καθυστέρηση, όμως έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τους 2.000 στη λίστα Λαγκάρντ, το αφημί τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε μητρό από τις τράπεζες που μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού το ΣΔΟΕ να βρει. Από εδώ και πέρα θα είναι πολύ πιο γρήγοροι. Δέχομαι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα ελεγχθούν αυτοί και δεν θα πληρώσουν. Το ίδιο ισχύει και με την άλλη, τη μεγαλύτερη λίστα, με τις 50.000 ονόματα. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήματα από το κοινό. Ναι, το δεύτερο που δεν απάντησα είναι στον κύριο Καρύπη, στη νέα επιχειρηματικότητα. Όπως ξέρετε, εκεί το ΕΣΠΑ δίνει μεγάλες δυνατότητες. Ήδη εκταμιεύονται σημαντικά ποσά. Υπάρχει το Τζέρεμι. Αλλά όμως μην τα περιμένετε όλα από το κράτος. Νέα επιχειρηματικότητα σημαίνει εξωστρέφεια. Δηλαδή, θα πρέπει ο νέος επιχειρηματίας, καταρχήν, έχουμε μία ανάγκη σε επιχειρήσεις B2B, μέχρι τώρα όλες απευθυνόταν στον καταναλωτή και όχι σε επιχειρήσεις, θα πρέπει η επιχειρηματικότητα η νέα να είναι B2B, δηλαδή από επιχείρηση σε επιχείρηση, και να είναι εξωστρεφής. Δηλαδή, να αποβλέπει σε εξαγωγές ή σε υποκατάσταση εισαγωγών. Ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα σας. Δασκαλοπούλου Μαριάνθη λέγομαι.
Σε σχέση με τους απανωτούς φόρους που πληρώνουμε, αναφέρατε προηγουμένως ότι οι έχοντες περιουσία αποτελούν το 10%. Δεν ξέρω τώρα, είναι εκτίμησή σας, είναι δεδομένα που τα γνωρίζετε καλύτερα. Απλά να πω ότι είμαι σε αυτή τη μειονότητα, λοιπόν, αν το θέλετε έτσι. Και αυτή τη στιγμή, από αυτόν τον μήνα και για τους επόμενους 4, πρέπει να καταβάλω το 35-40% του μισθού μου σε ΦΑΠ. Και να σημειώσω ότι τη φορολογία εισοδήματος την πλήρωσα. Πήγε το επίδομα το καλοκαιρινό, δεν πήγα φυσικά διακοπές και είμαι από τους φορολογούμενους με συνείδηση. Δηλαδή, θέλω να πω, έχετε προϋπολογίσει, είπατε, για το 2014 φόρο από ακίνητη περιουσία 2,9 δις. Έχετε όμως προδιαγράψει ένα πλάνο, να θέτοντας δεδομένα πάνω από 4 δις, υπολογίζοντας ότι ένα μερίδιο θα πληρώσει οι νόμιμοι, οι έντιμοι, αυτοί που δεν θέλουν να έχουν εκκρεμότητες και να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Γιατί λοιπόν κυνηγάτε και εστιάζετε σε μέρος της κοινωνίας και δεν κοιτάτε είτε με τη λίστα Λαγκάρτ ή με οποιασδήποτε άλλες παραβάσεις συμβαίνουν και τις γνωρίζουμε πλέον, είτε αφορούν επιδόματα που χάθηκαν και τα λοιπά, αν να κυνηγήσετε τους υπαίτιους. Καλησπέρα. Αγαπητέ Γιάννη, ονομάζομαι Βασίλης Λύκος, είμαι βιολόγος περιβαλλοντολόγος. Είναι συναφής η ερώτηση με την προηγούμενη. Την ώρα λοιπόν που έχουμε όλες αυτές τις φορολογικές επιβαρύνσεις, που συνήθως πάνε στα ίδια υποζύγια πάντα, μισθωτούς, συνταξιούχους κτλ., βλέπουμε. Εγώ θα αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένα χειροδανιστήρια, ένα. Έχουν καταγραφεί 1.200. Είναι πάνω από 3 με 4.000 που λειτουργούν. Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, το κράτος χάνει 30 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Μιλάμε πάνω από 63% παραβατικότητα. Παρ' όλα αυτά, ο ΣΔΟΕ κάνει ελέγχους, κάνει ό,τι μπορεί. Με ελέγχους αποστεριόρι, δηλαδή των υστέρων δειγματοληπτικά. Δεν έχει ιδρυθεί μια υπηρεσία η οποία να ελέγχει και να πιστοποιεί τα ανταλλακτήρια. Πάμε σε ένα άλλο. Διάβασα και μάλιστα έχουμε 2 εισαγγελικές έρευνες ύστερα από παρέμβαση της Real News και του Real FM. Και παρ' όλα αυτά, κάποια διαφημίζονται σε κάποια κανάλια. Πάμε με τις ακτίνες X-ray. Το πολύ ωραίο άρθρο του κ. Χαρδαβέλα. 10 χρόνια διάβασα ότι δεν έχει γίνει αυτός ο περιβόητος διαγωνισμός για να αγοραστεί αυτό το μηχάνημα. Και διάβασα ότι μέσα σε 3 χρόνια. Για τα τελωνία. Μέσα σε 3 χρόνια χάνονται 8 με 10 δις μόνο από τα ελαφριά τσιγάρα. Και πόσο κοστίζει? 9 εκατομμύρια ευρώ. Με λεφτά που είχαμε, αν δεν κάνω λάθος. Λίστα Siemens, λίστα Lagard, οικόπεδα στην Αγγλία. Και άκουσα κάτι τελευταίο και θέλω να ρωτήσω αν ισχύει αυτό. Διάβασα ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2013 όσα κανάλια είχαν προσωρινή άδεια και λειτουργούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, τους δόθηκε μόνιμη άδεια και πλέον δεν χρωστάνε τίποτα ως προς το ελληνικό δημόσιο για τις δημόσιες συχνότητες που είχαν. Ισχύει αυτό και τι έχει να πει? Νομίζω ήταν σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ευχαριστώ. Αν είναι στα ίδια, ναι. Έλατε. Νικόλας Μαντίκας λέγομαι. Είμαι φοιτητής και ιδιωτικός υπάλληλος παράλληλα. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω στη φορολογική δικαιοσύνη, γιατί αυτά τα ερωτήματα των συμπολιτών μου αφορούν τη φορολογική δικαιοσύνη. Και σαν πολίτης που πληρώνω υψηλούς φόρους και είμαι συνείδητος, απαιτώ φορολογική δικαιοσύνη. Θα σας δώσω 2 παραδείγματα. Ήταν 3, το ένα ήταν η λίστα Λαγκάρντ. Άλλα 2, που αφορούν πηγές εσόδων και φορολογικής δικαιοσύνης. Πρώτον, εδώ και καιρό κυοφορείται ρύθμιση, η οποία αναμένουμε να έρθει στη Βουλή, με την οποία θα ρευστοποιούνται άμεσα τα περιουσιακά στοιχεία υπόδικων και για όσους έχουν ξεπλύνει μαύρο χρήμα και προέρχονται έσοδα από παράνομη δραστηριότητα. Το έχω διαβάσει σε πολύ έγκυρα site και μάλιστα υπάρχει και νομοσχέδιο που ακόμα περιμένουμε να έρθει του Υπουργού Δικαιοσύνης. Άλλο ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με τον κύριο Μαυραγάνη, σε ερώτηση βουλευτή για το σύστημα έλεγξης. Έχουμε 6.500 offshore εταιρείες στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσες έχουν ελεγχθεί? 44. Ξέρετε πόσα είναι τα βεβαιωθέντα έσοδα? 40 εκατομμύρια ευρώ μόνο σε αυτές. Πρόκειται λοιπόν για μέτρα που δεν έχουν κοινωνικό αντίκτυπο και μπορούν να φέρουν άμεσα έσοδα. Τι μπορούμε να περιμένουμε εμείς σαν πολίτες για να είμαστε ικανοποιημένοι και να έχουμε το αίσθημα του δικαίου? Ευχαριστώ πολύ. Είστε στο ίδιο κλίμα. Αν είστε στο ίδιο κλίμα, ναι. Δημήτρης Πάχος λέγομαι. Ελεύθερος επαγγελματίας είμαι.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στις πολυεθνικές, πόσο τους 100 αντιπροσωπεύουν στο ΑΕΠ και πόσο φόρο πληρώνουν. Μας είπατε για τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς ότι πληρώνανε παραδοσιακά κάθε φορά περισσότερο φόρο, τους ελεύθερους επαγγελματίες που πληρώνουν λιγότερο. Δεν μας έχετε πει καθόλου για τις πολυεθνικές εταιρείες που σκίζονται να έρθουν στην Ελλάδα, ενώ κανένας δεν θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα. Οι πολυεθνικές με τους νέους κανονισμούς που κάνετε με τα μνημόνια κτλ. Θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και τις οικονομικές ζώνες. Θα ήθελα να μου πείτε, γιατί μιλάμε για φορολογική δικαιοσύνη, και επειδή έχω ακούσει και ξέρω ότι αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ οι πολυεθνικές και δεν πληρώνουν καθόλου εφορία. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ξεκινήστε. Ναι. Κυρία Δασκαλοπούλου, όπως σας είπα πριν, 2,9 δισεκατομμύρια θέλουμε να εισπράξουμε και δεν θα βεβαιώσουμε, είπατε 4, 3,5. 3,5 περίπου, γιατί υπάρχει η εισπραξιμότητα, είναι από τον τελευταίο ΦΑΠ. Ξεκινήσαμε από 68%, έχουμε φτάσει 75%. Εάν η εισπραξιμότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη, τότε το 3,5 θα πέσει κι άλλο. Είπατε για τη λίστα Lagarde, σας είπα, και για τις άλλες λίστες, περνάμε διάταξη για να μπορούμε με συνοπτικές διαδικασίες, με αυτό που λέμε με μερικό φύλο ελέγχου, να μπορεί ο εφοριακός να κάνει έλεγχο ακόμα και σε προσωρινά ευρήματα και να μην περιμένει να περατωθεί ο έλεγχος όλων των λογαριασμών, των ακινήτων κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες λίστες και για τους 50.000. Μάλιστα, την διάταξη θα την περάσουμε τις επόμενες μέρες από τη Βουλή. Τώρα, για τα εναχειροδανειστήρια, όντως, και άλλος κύριος μου το είπε πριν, θα το ψάξω, δεν το γνωρίζω το θέμα. Θα μιλήσω με το ΣΔΟΕ, να δω πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο και τι πρέπει να γίνει. Τώρα, για τα τελωνεία, πράγματι έχετε δίκιο. Όταν ήρθα στο Υπουργείο, είδα αυτή την καθυστέρηση. Τώρα έχουμε συμφωνήσει να προχωρήσουμε είτε με ΣΔΙΤ είτε και με δωρεές ακόμα από ιδρύματα, να πάρουμε X-ray που λέτε για τα τελωνεία. Αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Όντως, παρατήρησα ότι υπήρχε μία, ας το πω έτσι, καθυστέρηση από τις υπηρεσίες, διότι X-ray σημαίνει ότι ο τελωνιακός, ας το πω έτσι, δεν θα έχει το πάνω χέρι. Σύντομα θα υπάρξει και αυτό. Πάντως έχετε δίκιο, εκεί πέρα υπήρξε μία καθυστέρηση. Όσον αφορά για τα κανάλια, ναι, πείτε μου. Τι μου απαντήσατε, αν θεωρείτε δίκαιο αυτή τη στιγμή να καταβάλω 35 του μισθού μου σε φόρους, χωρίς γίνονται όλα οριζόντιες... Θα σας απαντήσω. Να σας απαντήσω, ναι. Ειλικρινά. Επειδή έχω φίλους με αρκετά μεγάλη ακίνητη περιουσία, το ποσό που πληρώνουν το χρόνο δεν φτάνει. Άρα, προφανώς, λυπάμαι που το λέω, πρέπει να έχετε μια αξιοσέβαστη περιουσία για να πληρώνετε. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο μισθός μου και ούτε θα τον αποκαλύψω. Μου είπατε πριν τι δουλειά κάνετε, άρα τον υποθέτω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Η οικογενειακή μου κατάσταση είμαι εγώ με δύο παιδιά. Τα παιδιά μου είναι Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μπει ένα Ελληνόπουλο στο πανεπιστήμιο χωρίς φροντιστήριο? Μπορώ να μην δαπανίσω αυτές τις έξτρα δαπάνες που μόνο στην Ελλάδα υφιστάμεθα εμείς οι γονείς στα παιδιά? Και αν τέλος πάντων ισχύει αυτό, εμένα τι μου περισσεύει για να φάω? Αν εγώ δεν έχω ρευστότητα να πάω στο σούπερ μάρκετ, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα υπάρξει ανάπτυξη? Ξέρω ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά μου είπατε ότι είστε ένας επαγγελματίας με μεταπτυχιακό, άρα σίγουρα δεν είστε στο επίπεδο εκείνο που θα υποφέρετε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με πολύ λίγα λεφτά στο οικογενειακό μου περιβάλλον, η μητέρα μου, ο πεθερός μου, η πεθερά μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις με 500 ευρώ το μήνα, άρα δεν θα το δεχτώ αυτό. Να μου το πει ένας άνεργος, θα το καταλάβω. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας. Θα μπορούσαμε σήμερα να είμαστε πολύ χειρότερα από ό,τι είμαστε. Πάντως, το βασικό ερώτημα που τίθεται από όλους είναι αν υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη ή αν πληρώνουν μονίμως οι ίδιοι και οι ίδιοι, και ιδίως τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα, ενώ εξαιρούνται τα μεγάλα.
ας πούμε, το ερώτημα για το τι πληρώνουν οι πολυεθνικές. Θα σας απαντήσω αμέσως. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Δεν έφτασα να απαντήσω ακόμα στον κύριο Πάχο. Σας πληροφορώ ότι σήμερα λαμβάνω πάρα πολλές επιστολές από πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες ακριβώς παραπονούνται, διότι με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος τους αναγκάζουμε και πληρώνουν μέσω της κατάργησης ενδοομιλικών συναλλαγών που κάνανε σε τιμές, ας το πω, σκιώδεις, μη πραγματικές, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούν το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα. Αυτές τις τρύπες τώρα τις έχουμε κλείσει. Έχετε δίκιο, πολλές πολυεθνικές εταιρείες. Αν μιλούσατε πριν από μερικά χρόνια με Έλληνες στελέχη που δουλεύουν σε πολυεθνικές εταιρείες, πράγματι η Ελλάδα είχε πολλές τρύπες εκεί. Αυτές τις τρύπες τις κλείσαμε φέτος με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και με τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών. Και είναι πολλές. Τώρα, βέβαια, εναπόκειται σε εμάς να έχουμε τους κατάλληλους ελεγκτές και να το ελέγξουν αυτό. Πάντως, το πρώτο βήμα έγινε και είναι σημαντικό. Ξέρετε τι φωτογραφίες μου στέλνουν στο Twitter, κύριε Υπουργέ? Φαντάζομαι. Μου στέλνουν φωτογραφίες από συμπατριώτες μας οι οποίοι ψάχνουν για φαγητό στα σκουπίδια. Και με ρωτούν αν αυτό είναι στο πλαίσιο του success story για το οποίο μιλάει η κυβέρνησή σας. Όχι. Αυτό πραγματικά είναι το πιο δυσάρεστο κομμάτι του τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα. Πάντως υπάρχει κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα. Δηλαδή, πραγματικά, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε, διότι σήμερα η Ελλάδα, παρά το ότι περνάει αυτή την πολύ μεγάλη κρίση, δαπανά γύρω στα 40 με 45 δισεκατομμύρια σε κοινωνική πολιτική, άρα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί. Το ότι υπάρχουν πρέπει να υπάρχει μια στρέβλωση. Πραγματικά θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να ενσκύψουμε. Μήπως δεν λέμε αρκετά όχι στις απαιτήσεις των δανειστών? Έχουμε πει. Μήπως έπρεπε να πούμε παραπάνω όχι? Δεν φαντάζεστε πόσα όχι έχουμε πει. Δεν φαντάζεστε. Να σας θυμίσω τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνα, παρακαλώ. Να σας θυμίσω τη μείωση του ΕΤΙΔΕ. Να σας θυμίσω τη μεγάλη μείωση που έχουμε στους τόκους, το οποίο στην ουσία εξοικονομεί πόρους που μπορούμε να αφιερώσουμε στην κοινωνική πολιτική. Δεν γνωρίζετε αυτό τι γίνεται. Αυτό θα τελείωνε φέτος, το ΕΤΙΔΕ. Ναι, αλλά θα μπει άλλος φόρος. Ναι, αλλά παρόλα αυτά είναι 15% χαμηλότερο και ο νέος φόρος στηρίζεται πάνω εκεί. Δεν ξέρετε τι γίνεται μέσα στο Eurogroup. Πάντως έχουμε πει πολλά όχι. Πείτε το. Για τη δέσμευση. Για τις offshore εταιρείες. Offshore. Δεν είναι μόνο 6.500, κύριε Μαντήλα, είναι 18.000. 18.000. 6.500 είναι των ακινήτων. Οι υπόλοιπες είναι για τριγωνικές συναλλαγές. Ακριβώς αυτές τις τρύπες κλείνουμε τώρα και όλη μας η προσπάθεια είναι ακριβώς μέσω πολυεθνικών και άλλων ομίλων που κάνουν τριγωνικές συναλλαγές μέσω offshore εταιριών. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να ελέγξουμε τώρα. Εκεί όντως υπάρχει πολύ ψωμί. Μάλιστα. Ελάτε. Για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές σήμερα διαδικασίες. Ξέρετε ότι υπάρχουν 650 άτομα στη φυλακή από τότε που γίναμε εμείς κυβέρνηση, με πάρα πολύ αυστηρές διατάξεις. Δεν νομίζω άλλη κυβέρνηση ποτέ, λυπάμαι που το λέω, γιατί δεν είναι ωραίο να λέμε ότι έχουμε βάλει 650 επώνυμους επιχειρηματίες πολιτικούς στη φυλακή σήμερα. Ελάτε. Αλλά οι διατάξεις είναι πάρα πολύ αυστηρές. Και δεν ισχύει αυτό ότι δεν τιμωρούνται. Τιμωρούνται και πάρα πολύ αυστηρά. Λοιπόν, καλησπέρα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Νάσιος, είμαι απόφοιτος οικονομικών. Μιλάμε για δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Παρ' όλα αυτά, οι βουλευτές έχουν περίπου εισόδημα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 100.000 ευρώ το χρόνο. Από αυτά, φορολογούνται τα 30.000 ευρώ. Πώς περιμένετε να... Δεν ισχύει αυτό πια. Δεν ισχύει αυτό. Όχι. Δεν ισχύει. Νομίζω ήταν και ερώτηση στη Βουλή, συγκεκριμένα από βουλευτή. Όχι, δεν ισχύει αυτό πλέον. Έχουν μειωθεί πάρα πολλοί αποδοχές των βουλευτών. Εγώ ξέρω, είμαι υπουργός, άρα παίρνω όσα λεφτά παίρνει ένας βουλευτής, ίσως λίγα λιγότερα, γιατί δεν είμαι βουλευτής. Είναι πολύ, πολύ λιγότερα από αυτά που λέτε. Πολύ, πολύ λιγότερα. Ωραία, και οι παροχές, δεν έχουν και πλέον παροχές? Βουλευτές έχουν παροχές, διότι είναι αναγκασμένοι να έχουν γραφείο, να έχουν ταχυδρομικά. Αυτού του είδους είναι οι παροχές. Δεν είναι. Κάθε υπάλληλος έχει υποχρέωση να έχει κάποιο. Όχι.
Εγώ δεν είμαι βουλευτής, άρα δικαιούμαι να μιλήσω για τους βουλευτές. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή, ναι, κύριε Υπουργέ. Θα επανέλθουμε από εδώ, θα έρθω, μην ανησυχείτε. Θα ισομοιραστεί ο χρόνος. Έχετε δίκιο, ε. Και έχω δύο συναδέλφους, οι οποίοι περιμένουν να σας θέσουν από ένα αιχμηρό ερώτημα. Ο Γιάννης Πολίτης και ο Σταύρος Λιγερός περιμένουν για να θέσουν ερωτήματα. Μικρή διακοπή, επιστρέφω. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Από τότε που χώρισα με την Ελένητσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Ναι, κατά. Μα αναγνωρίζω τον δρόμο, ρε. Εσύ, ο Ελενίτσας. Με το όνομά μου, ε. Γεια σας, Θανάση. Γεια σας, παιδιά. Έχω και τα τυχερά μου. Κερασμένα, Θανάση. Τα έχουμε περάσει κι εμείς. Βισκάδρε, όλες ίδιες είναι. Από μένα. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Πλάσμα. Εγώ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Να κάτσει σπίτι να κάνει τι, να βλέπει το δράμα. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, τα Twitter της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Ελένητσα, πάμε. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Μα να μην έχει βάλει ακόμα Double Play και ο T-TV. Το κεράτα. Την Κυριακή με τη Real News. Εκπτωτικό κουπόνι για όλους τους αναγνώστες αξίας 4 ευρώ και 30 λεπτών στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Μαζί. Τα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Ακόμη, Σκληρός και Αποφασισμένος. Το επικό western με τον Charlton Heston. Και Real Taste. Κυπριακές γεύσεις, πολίτικες συνταγές με κοτόπουλο και πιάτα με πετιμέζι. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μεγάλη προσφορά για όλους τους αναγνώστες. Εκπτωτικό κουπόνι αξίας 4 ευρώ και 30 λεπτών για αγορές άνω των 15 ευρώ στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς.
Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Από τότε που χώρισα με την Ελένητσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Ναι, κατά. Μα αναγνωρίζω στον δρόμο, ρε. Εσύ, ο Ελένητσα. Με το όνομά μου, Γεια σας, Θανάση. Γεια σας, παιδιά. Έχω και τα τυχερά μου. Γερασμένα, Θανάση. Τα έχουμε περάσει κι εμείς. Μη σκάδρε. Όλες ίδιες είναι. Από μένα. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Πλάσμα. Εγώ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Να κάτσει σπίτι να κάνει τι, να βλέπει το δράμα. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, τα Twitter της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Ελένητσα, πάμε. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Μα να μην έχει βάλει ακόμα T-Double Play και ο T-TV. Το κεράτα. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Τώρα δεν έχουμε κάμερα από εδώ, κύριε Υπουργέ. Θα παρακαλέσω λοιπόν. Δεν θα θεωρήσουν οι φίλοι αγένεια το ότι θα κοιτάζετε την κάμερα. Okay. Θα τους απαντάτε βλέποντάς τους στο μόνιτορ. Πάω λοιπόν στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ το όνομά σας και την ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Λάγκας Βασίλης λέγομαι και είμαι συνταξιούχος. Λοιπόν, εγώ θα ξεφύγω, θα πάρω την μπάσα από εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και θα ξεφύγω από το αρχικό. Θα πάω στην ανάπτυξη, με την οποία και αρχίσατε. Και θα θέσω κατευθείαν το θέμα. Πρόκειται για το φιλέτο των 6.000 στρεμμάτων του αεροδρομίου του Ελληνικού. Κύριε Υπουργέ, το 4ο του 8 ασκείται από ιδιώτες αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την Υπουργική Απόφαση 1558 περί κατάργησης του ελληνικού ως αεροδρομίου. Το Συμβούλιο Επικρατείας την κάνει δεκτή τον 11ο του 9. Αυτό σημαίνει ότι το αεροδρόμιο παραμένει αεροδρόμιο. Αφήνει βέβαια στην ευχέρεια του Υπουργού Μεταφορών τη μετατροπή του και την ακύρωση του εκ νέου, αρκεί να ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη λόγοι περιβαλλοντικοί, χωροταξικοί, κυρίως όμως λόγοι εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Πάμε στο ερώτημα. Γιατί το ερώτημα είναι το εξής. Είναι ειδικό θέμα και εδώ πρέπει να συζητήσουμε τα μεγάλα που μας απασχολούν όλους. Πάμε. Δεν είναι μεγάλο αυτό? Είναι μεγάλο, αλλά έχουμε μεγαλύτερα. Έχουμε ανεργία, έχουμε φτώχεια, έχουμε... Τον ένατο λοιπόν του 13 ο κύριος Χρυσοχοΐδης καταργεί ξανά με υπουργική απόφαση τη χρήση του αεροδρομίου. Ερωτώ, απαντήστε μου κύριε Υπουργέ σας παρακαλώ, πιστεύετε στα αλήθεια ότι η κατάργηση του αεροδρομίου θα αποβεί υπέρ του ελληνικού λαού και σε τι? Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Επειδή είναι ειδικό ερώτημα, παρακαλώ κύριε Υπουργέ, απαντήστε το για να πάω στα... να ομαδοποιήσουμε τα υπόλοιπα. Ναι, δεν υφίσταται. Πού να απαντήσω εδώ, έτσι. Στην κάμερα. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Προχωράει κανονικά ο διαγωνισμός για το ελληνικό. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Θέμα αεροδρομίου. Ελάτε. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Ζωή. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό. Καταρχήν, αν έχουν μπει από την πώληση του ΟΠΑΠ, από τον πρώην πρόεδρο του ΑΙΠΕΔ, τα λεφτά στα δημόσια ταμεία το ένα. Και το δεύτερο, άκουσα σήμερα, νομίζω, ο κύριος Χατζηνικολάου στο Real, το διάβασε στην εφημερίδα, ότι η Λαγκάρντ είπε ότι θέλει να μας βοηθήσει για να κουρέψουμε το χρέος. Εάν αυτό είναι αλήθεια, για να γίνει, βιώσιμο για να γίνει το πιο χρέος. Βιώσιμο. Κύριε Στουρνάν, θέλω να πω ότι η πολιτική αυτή της οικονομίας που εφαρμόζεται δεν είναι τόσο πολύ ανθρωποκεντρική, είναι περισσότερο οικονομικοκεντρική και επιτέλους ας μην γέρνουμε προς τη Γερμανία να δούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε.
Ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ιβαζίδου Γεστημανή. Είμαι πολύτεχνη μητέρα 4 ανήλικων παιδιών. Έχουμε έρθει εδώ και 6 χρόνια από τη Γερμανία και το νέο επίδομα παιδιών λογικά δεν το δικαιούμαστε γιατί ο νόμος μας απορρίπτει. Χρειάζεται δεκαετή παραμονή στην Ελλάδα. Θα ήθελα να μας απαντήσετε. Εργάζεστε κάπου εσείς? Ο σύζυγος εργάζεται. Το εισόδημά μας είναι κάτω των 1.000 ευρώ και μένουμε και σε ενοίκιο. Θα ήθελα να μας απαντήσει ο κύριος Υπουργός πώς μπορούμε εμείς να ζήσουμε με λιγότερο από 1.000 ευρώ, να μην μας δώσουν το επίδομα των παιδιών, επειδή δεν έχουμε συμπληρώσει 10 χρόνια στην Ελλάδα. Και θα ήθελα να κάνω και ακόμα μια ερώτηση που αφορά πάλι τις πολύτεκνες οικογένειες. Ενώ είπαν ότι θα στηρίξουν τους πολύτεκνους, έχουν καταργήσει τη σύνταξη την ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας. Γιατί όχι μόνο είμαι πολύτεκνη, είμαι και από πολύτεκνη οικογένεια και η μητέρα μου είναι πολύτεκνη. 100 ευρώ το μήνα παίρνανε, δεν ήταν πολλά, και όμως τα κόψανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, είναι ειδικό θέμα αυτό με τους πολυτέκνους. Να έχουμε μία απάντηση. Ναι. Να ξεκινήσω πρώτα από τη ζωή. Για τον ΟΠΑΠ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα μας πείτε τα ΙΠΕΔ. Νομίζω ότι τα λεφτά θα καταβληθούν σε 11 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Όσον αφορά για τη λίστα Lagarde, όντως η κυρία Lagarde και στο παρελθόν είχε επιχειρηματολογήσει υπέρ της μείωσης του χρέους. Τώρα υπάρχουν δύο σχολές σκέψης εκεί. Η κυρία Lagarde και το IMF θα επιθυμούσε να γίνει ονομαστικό κούρεμα του χρέους. Αυτό σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης δεν είναι εφικτό. Δεν το θέλουν. Εμείς θέλουμε να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Μελετούμε προτάσεις. Υπάρχουν ισοδύναμα μέτρα. Για παράδειγμα, όπως είπαμε πριν, η επιμήκυνση του χρέους για πολλά χρόνια, η μείωση του επιτοκίου... Αρκεί να συνοδεύεται και από πολύ χαμηλά επιτόκια. Βεβαίως. Είναι ένα ισοδύναμο μέτρο. Προετοιμαζόμαστε και κάνουμε σενάρια και εμείς, ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα, όταν δηλαδή να τεθεί στο Eurogroup θέμα χρέους, να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις δικές μας προτάσεις. Στο ότι είναι... Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είναι πιο ανθρωποκεντρική η οικονομική πολιτική. Με την έννοια ότι αυτό για να γίνει θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα χρήματα που η Ελλάδα είναι ακόμα εκτός αγορών. Διότι να ξέρετε ότι και οι άλλες χώρες που μας δίνουν τα λεφτά, κοινοβούλια αποφασίζουν, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ευκολότερο να το λες, δυσκολότερο να το κάνεις. Εδώ πρέπει να πούμε, για να πούμε και την αλήθεια, ότι το δάνειο που έχει πάρει η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία ως ποσοστό. Πόσο είναι το συνολικό μας χρέος σήμερα, ξέρουμε? Το συνολικό χρέος είναι 322 δισεκατομμύρια. Σε καθαρούς όρους, αν αφαιρέσουμε διάφορα, δηλαδή, είναι γύρω στα 301-302 δισεκατομμύρια είναι σήμερα το χρέος. Είναι σημαντικό, είναι 175% του ΑΕΠ από του χρόνου. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι ανθρώπινα, ναι, που το σκέφτομαι όση ώρα σας ακούω να μιλάτε για το χρέος. Βγάζει πουθενά αυτή η πολιτική που μας επιβάλλουν οι δανειστές? Δεν υπάρχει. Βγάζει άλλη πουθενά? Νομίζω βγάζει, ναι. Δεν το ακούω εγώ. Εγώ θέλω να ακούσω αυτή αν βγάζει κάτι. Ναι, που εφαρμόζεται βγάζει, σήμερα. Πού βγάζει? Μην ξεχνάτε. Όχι, βγάζει. Βγάζει το γεγονός ότι ακόμα η Ελλάδα είναι στα πόδια της. Ο κόσμος, έστω και δύσκολα, έστω και με μία μείωση του εισοδήματός του κατά 25-30%, έχουμε σταθεί όρθιοι. Έχουμε αυτή τη στιγμή την προϋπόθεση για να ζητήσουμε μείωση του χρέους μέσω του πρωτογενούς πλεονάσματος. Από πού θα έρθει? Η ανάπτυξη... Σας άκουσα και πριν να λέτε για το Think Tank και για αυτούς με τους οποίους συνομιλείτε μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη για να καταρτήσετε αυτό το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Ξέρετε τι ερωτήματα μου έρχονται στο Twitter? Τι μου λένε οι πιτσιρικάδες των 18, των 19, ναι, των 20 ετών? Μου λένε αν η ανάπτυξη αυτή μέσα από τα επιτελεία και τα think tank έρθει μετά από 20 χρόνια ή 25. Όχι, και εγώ έχω χάσει το τρένο και τις ευκαιρίες που περιμένω για να ανοίξω φτερά. Τι να την κάνω? Για ποιο πράγμα συζητάμε? Να σας απαντήσω. Βραχυπρόθεσμα, μιλάμε για ανάκαμψη. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μιλάμε για ανάπτυξη. Η ανάκαμψη βραχυπρόθεσμα θα έρθει από τις εξαγωγές και από του χρόνου θα έρθει και από τις επενδύσεις. Διότι μετά από τόσα χρόνια ύφεσης,
προβλέπουμε τα περισσότερα μοντέλα, τα περισσότερα ιδρύματα και Ινστιτούτα προβλέπουν από του χρόνου θα έχουμε θετικό ρυθμό και ας το πω έτσι, και οι οδηγοί της ανάπτυξης θα είναι οι εξαγωγές και οι επενδύσεις. Τώρα, όσον αφορά το μοντέλο ανάπτυξης, θα μιλήσουμε για διάφορα οικοσυστήματα αναπτυξιακά. Η Ελλάδα έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ας ξεκινήσουμε από τον αγροτικό τομέα. Τώρα, για παράδειγμα, παίζει και ένα ρόλο τι εννοούμε ανάπτυξη. Γιατί αν ακριβώς εννοούμε ανάπτυξη ότι θα έχουν δουλειές οι άνθρωποι των 400 όχι, ή των 500 ευρώ. Ακριβώς. Δεν εννοούμε, αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό ήταν μέχρι τώρα η ανάπτυξη, γι' αυτό ναι, και ήταν στρεβλή. Διότι ήταν ανάπτυξη εσωστρεφής, στηριγμένη σε κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, σε μεγάλο βαθμό και σε κατανάλωση. Η ανάπτυξη που θέλουμε τώρα και ήδη έχουμε τα πρώτα στοιχεία λόγω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, θα στηριχτεί σε εξαγωγές, σε κλάδους εξωστρεφής. Ο αγροτικός τομέας, για παράδειγμα. Ξέρετε πόσες δυνατότητες έχει. Δυστυχώς, μέχρι τώρα η επιχειρηματικότητα δεν τον είχε αγνοήσει. Δηλαδή, όχι, γίνεται, υπάρχει, γίνεται, ας πούμε, αναξιοποίητη δημόσια γη, η οποία θα μπορούσε να δοθεί σε νέους αγρότες και έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα. Όχι, δίνεται γη σε νέους αγρότες. Η ανάπτυξη τώρα από πλευράς κλάδων μπορεί να είναι η βιομηχανία τροφίμων, να είναι η υγεία. Αντί να εξάγουμε πολύ καλούς γιατρούς, μπορούμε να εισάγουμε χρόνιους ασθενείς, πάσχοντες, να κάνουμε δηλαδή ιατρικό τουρισμό. Έχουμε στην ενέργεια δυνατότητες ακόμα, σημαντικές δυνατότητες. Τώρα είπατε ενέργεια, έχω δεχθεί πάνω από 10 μηνύματα για αυτό το πρόσθετο φόρο επί του τζίρου που βάλατε στα φωτοβολταϊκά και λένε οι άνθρωποι μας σωθήσανε να κάνουμε αυτές τις επενδύσεις και ήρθαν στη συνέχεια και μας πνίξανε. Όχι, δεν τους πνίξαμε. Είναι λάθος αυτό που λένε, όσοι το λένε αυτό. Πάντως αλλάξατε δραματικά το περιβάλλον σε σχέση με αυτά που τους είχατε υποσχεθεί. Δηλαδή για άλλη μια φορά η εικόνα ναι, ενός κράτους αναξιόπιστου που με άλλες συνθήκες, με άλλους κανόνες σε βάζει σε μια δουλειά και αλλιώς συμπεριφέρεται. Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά δυστυχώς συνέβη σε όλη την Ευρώπη. Οφείλουμε να πούμε τώρα ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενέργεια όσον αφορά το ρυθμό διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ήταν λάθος. Ήταν πάρα πολύ φιλόδοξος. Με αποτέλεσμα να οδηγήσει τους υπόλοιπους καταναλωτές ενέργειας, είτε αυτοί είναι ιδιώτες είτε είναι επιχειρήσεις, να πληρώνουν πολλά μεγάλα τέλη για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα λοιπόν, αναγκαστήκαμε και εμείς και άλλες χώρες να βάλουμε και στους παραγωγούς φωτοβολταϊκών, για παράδειγμα, έτσι, ένα τέλος. Αυτό ακόμα τα φωτοβολταϊκά έχουν καταστραφεί οι περισσότεροι όχι, από αυτούς. Όχι, δεν το δέχομαι. Όχι, δεν το δέχομαι. Μου στέλνουν μηνύματα ήδη. Ακόμα υπάρχει λιγότερο μεν, σημαντικό όμως ποσοστό απόδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έλατε. Αυτή είχαν αφορολόγητο στην αρχή, ναι. Η κυρία, ξέχασα, οφείλω όμως να απαντήσω στην κυρία για Αϊβαζίδου. Για τους πολυτέκνους. Αυτό δεν το γνωρίζω ότι χρειάζεται δεκαετής παραμονή. Θα το δω με τον κύριο Βρούτσι και θα σας απαντήσω. Δεν το γνωρίζω αυτό που είπατε, ότι χρειάζεται δεκαετής παραμονή ενός μετανάστη. Θα σας απαντήσει, θα λάβουμε εμείς πρόνοια για να έχουμε βεβαίως την απάντηση του Υπουργού. Επειδή δεν το γνωρίζω το θέμα, θα ενημερωθώ και θα σας πω. Ελάτε. Καλησπέρα, λέγομαι Μούρτσος Γιάννης. Ανήκω στους νέους επιχειρηματίες. Κύριε Στουρνάρα, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο και ασχολούμαι, φτιάχνουμε χειροποίητα σαπούνια ελαιολάδων, ας πούμε, και ακριβώς το αντικείμενο. Και εδώ και ένα εξάμηνο προσπαθούμε να τα βγάλουμε εκτός Ελλάδος. Το αντικείμενο είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει μια σωστή πολιτική εξαγωγών. Θα θέλαμε αυτό να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας, να δείτε από εδώ και πέρα τι μπορείτε να κάνετε. Και δεύτερον, να τρέξετε τα θέματα του ΕΣΠΑ. Να πέσει χρήμα στην αγορά, να μπορέσουμε κι εμείς να βοηθηθούμε, να βοηθήσουμε και την ελληνική αγορά, αλλά να φέρουμε όσο μπορούμε και χρήμα απ' έξω. Παράλληλα, μιλάτε για την ανάπτυξη. Είναι ένα λάθος αυτό που γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα, μιλάμε για ανάπτυξη. Η ανάπτυξη για να έρθει πρέπει να υπάρχουν και υποδομές, κύριε Στουρνάρα. Πρώτα μιλάμε για υποδομές σε όλη την Ελλάδα και γενικά στην επαρχία. Και μετά για την ανάπτυξη. Όταν, για παράδειγμα, μιλήσατε προηγουμένως για ιατρικό τουρισμό, θα έρθει η ανάπτυξη, θα έρθουν ασθενείς απ' έξω. Όταν, για παράδειγμα, κλείνουν μονάδες στα νοσοκομεία, πού θα τους βάλουμε όλους αυτούς, εξηγήστε μου. Και μετά, ένα θέμα το οποίο έτσι με ανησυχεί, με προβληματίζει, άσχετο με το αντικείμενό μου. Μιλάγανε για τα ταμεία των κομμάτων. Έχει γίνει κάποιος έλεγχος? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, ξέρουμε τι έγινε? Γιατί εκεί πέρα υπάρχει πραγματικά
μεγάλη, να το πω έτσι, μαυρίλα και δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Δρακάτος Σπύρος λέγομαι. Είμαι κι εγώ μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Θα ήθελα να πω και τα δικά μου λοιπόν success stories στον κύριο Υπουργό. Αντίστοιχα με τα δικά του. Κύριε Υπουργέ, το 2001, όπως θα θυμάστε, ο κύριος Σιμίτης μας έβαζε πανηγυρικά στο ευρώ, λέγοντας ότι με την ανάπτυξη που θα έρθει κλπ. Έτσι και με την πολιτική που θα ακολουθήσει, θα συγκλίνουμε στη Γερμανία, στους μισθούς και γενικά σε όλο το σύστημα της Γερμανίας. 12 χρόνια λοιπόν μετά, όχι μόνο δεν συγκλίναμε στη Γερμανία, όπως είχε πει ο κ. Υπουργός, ήταν τότε είμαστε το 65% των μισθών της Γερμανίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συγκλίναμε στην Τσεχία. Βρισκόμαστε στην 31η θέση, με μέσο εισόδημα 25.000 ευρώ. Φαντάζομαι να γνωρίζετε, επειδή φαντάζομαι ταξιδεύετε πάρα πολύ, τι θα πει να συγκλίνουμε μια τέτοια χώρα. Μας πλησιάζει η Ρωσία, η Σλοβενία και άλλες τέτοιου είδους χώρες που ήταν πολύ πιο πίσω από εμάς. Καταλαβαίνετε πού μας έχετε φτάσει. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς καταφέραμε και φτάσαμε εκεί πέρα. Ένα. Δεύτερο success story. Αυτό είναι το πρώτο success story. Το δεύτερο success story που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ψάχνουμε λεφτά. Ακούω πολλά χρόνια τους καθηγητές, κύριο Κονοφάο, τον κύριο Κυρίτσι, τον κύριο Φόσκολο και τον δημοσιογράφο τον κύριο Χαρδαβέλα και τον κύριο Χατζηνικολάου να μιλάμε για τα πετρέλαια. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είναι μια λύση που, αν αποδειχθεί ότι είναι εφικτή, όπως έγινε στην Κύπρο, μπορεί να μας λύσει πολλά από τα προβλήματα. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές καθυστερήσεις, γιατί δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και θα ήθελα να σας πω. Και κάτι. Στην Κύπρο διαμορφώθηκε μια υπερβολική αισιοδοξία και τελικά τα κοιτάσματα είναι μικρότερα από ό,τι περιμένανε. Θα το δούμε στο τέλος αυτό. Πάση περιπτώσει είναι μια ανάσα όμως. Είναι μικρά, μεγάλα. Πάση περιπτώσει είναι μια λύση, επειδή ψάχνουμε λύσεις που θα βρούμε λεφτά. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, θα το προχωρήσουμε ή όχι. Τρίτο success story που θα ήθελα να πω είναι τι γίνεται με τις τράπεζες. Ξαφνικά βρέθηκαν έτσι, κάποια δάνεια τα οποία είναι κόκκινα, κάποια δάνεια που δοθήκαν από κάποιους ανθρώπους ανεύθυνους εντελώς, έτσι, ή σε φίλους σε γνωστούς, να το πούμε και έτσι λίγο λαϊκά στην αγορά, ή γενικά σε κόσμο ο οποίος δεν έπρεπε να τα πάρει. Δεν τιμωρήθηκε κανένας από τις τράπεζες. Εσείς ήσασταν υπουργός, τι έχετε κάνει με τους μεγαλοτραπεζίτες οι οποίοι μας φέρανε εκεί που μας φέρανε. Έχουν χαθεί πάρα πολλά λεφτά στις τράπεζες, βρίσκονται όλοι στις θέσεις τους και ρίχνουν την ευθύνη όλοι στον κόσμο και αυτοί δεν έχουν καμία ευθύνη. Τι γίνεται λοιπόν για με τις τράπεζες. Δώστε το στον κύριο δίπλα σας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Λέγομαι Βαγενάς Γιάννης, συνταξιούχος από στέλεχος Συστημικής Τράπεζας, για να μην αναφέρω το όνομά της. Πριν να σας κάνω το ερώτημα, θα ήθελα ίσως να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Χθεσινή δήλωση του κυρίου Άσμουσεν, η Ελλάδα θα χρειαστεί καινούργια βοήθεια. Χθεσινή δήλωση του κυρίου Σόρου, το δάνειο, το χρέος της Ελλάδας δεν βγαίνει εάν δεν γίνει κούρεμα. Τρέμουμε και μόνο στη λέξη κούρεμα για τα ασφαλιστικά ταμεία και γιατί θα επακολουθήσει. Το 2011, σε ομιλία σας στον ΙΟΒΕ, είχατε πει ότι το 2012 θα είναι έτος ανάκαμψης. Διαψευστήκατε. Το 2013 είχατε πει ότι θα μειωθεί η ανεργία. Διαψευστήκατε και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η ΓΕΣΕΕ, η οποία μιλάει για 28% ανεργία. Αυτή τη στιγμή η ΓΕΣΕΕ μιλάει για 14-15% για 32% ανεργία. Φοβάμαι ότι και πάλι θα διαψευστείτε. Και για να μην σας τρώω το χρόνο, θέλω να σας υποβάλω μια ερώτηση, ξεφεύγοντας από τα τετριμένα αυτά που είπαμε, και θέλω να μιλήσω για δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, και το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, πιστεύουμε ότι ένας νόμος, όσο σκληρός και καμιά φορά και άδικος που μπορεί να είναι, πρέπει να εφαρμόζεται, γιατί αν δεν εφαρμόζεται, θα είμαστε μια κοινωνία ζούγκλα. Όταν λοιπόν το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδος αποφαίνεται ότι η ίσπραξη του ΕΤΙΔΕ είναι παράνομη και αντίκειται στο Σύνταγμα για να γίνει ίσπραξη του μέσω της ΔΕΗ. Και όταν πρόσφατα το Συμβούλιο. Έφαγα πολύ ξύλο πριν από λίγο στο Twitter από 2-3 φίλους που μου γράφουνε. Άκουγε τον Υπουργό να λέει ότι έπεσε 15% και δεν του απάντησε ότι ανέβηκαν οι τιμές ζώνης. Και πέρα πολύ από αυτό, ξύλο έφαγα. Πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη ότι η τελευταία ρύθμιση για τα αυθαίρετα είναι και αυτή αντισυνταγματική. Και βέβαια η κυβέρνηση στο βωμό του να εισπράξει χρήματα, ναι μεν αλλά οι δανειστές μας πιέζουν να κάνουμε αυτό. Και αυτή τη στιγμή εγώ σας λέω ότι ναι μεν αλλά υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε τους φόρους τους. Ήδη το Αύγουστο αυξήθηκαν οι οφειλές των φόρων κατά 58 εκατομμύρια μόνο μέσα σε ένα μήνα, όταν δεν μπορούν να πληρώσουν. Και ναι μεν αλλά υπάρχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση η ίδια δεν εφαρμόζει τους νόμους
τότε τι πρέπει να κάνει ο απλός πολίτης. Και θα ήθελα απλά να σας επισημάνω ότι σε μια ευνομούμενη κοινωνία η κυβέρνηση ούτε φτιάχνει φυλακές, ούτε επεκτείνει τις υφιστάμενες. Φτιάχνει σχολεία, πανεπιστήμια και μέγαρα μουσικής. Μάλιστα. Και σας ευχαριστώ στον πολύ. Στον κύριο δίπλα σας. Γεια σας, ονομάζομαι Φίλιππας Χρήστος. Είμαι ένας νέος άνεργος, διότι είμαι ένας πρώην δημοτικός αστυνομικός με το καινούριο κύμα διαθεσιμότητας. Είμαστε εντελώς στον αέρα. Με κάποιους εντελώς πρόχειρους υπολογισμούς, έβγαλα ότι οι 3.500 δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι βγήκαμε στη διαθεσιμότητα, κοστίζαμε ετήσια ο μισθός μας γύρω στα 42 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάτε για κοινωνικό κράτος, όταν βγάζετε 3.500 οικογένειες στον δρόμο. Μιλάτε για κοινωνικό κράτος και για, είπατε για τουρισμό υγείας, όταν πάτε να βάλετε 25 ευρώ είσοδο στα νοσοκομεία, που υπολειτουργούν. Μιλάτε για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος, όταν αποδεδειγμένα στο κόμμα το οποίο συγκυβερνάτε έχουν έρθει κάποια εκατομμύρια φράγκα γερμανικά κάποτε και δεν έχει ανοίξει μύτη, τίποτα. Κάποιο ομόλογο κυβερνητικό εξοφλάμε μάλλον. Και το τελευταίο είναι ήταν το τέταρτο που ήθελα να βάλω σε ένα συμπολίτη που είπε για τα άμεσα μέτρα. Ένα πάρτι που γίνεται με τις ΠΑΕ. Έχει γίνει μόδα ΠΑΕ οι οποίες χρωστάνε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να πέφτουν στα ερασιτεχνικά σωματεία για να ξεχρεώνουν. Αυτά θα εισπραχθούν. Μάλιστα. Στον κύριο. Χαίρετε κύριε Υπουργέ. Ονομάζομαι Απόστολος Κουμαρίνος. Είμαι απόφοιτος οικονομικών και εργαζόμενος σε ελληνική εξαγωγική εταιρεία. Ένα μικρό σχόλιο ήθελα να κάνω πριν ο κύριος Υπουργός είπε ότι νομίζει ότι αυτό το πρόγραμμα το τονίζω ότι βγάζει κάπου. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ χειρότερη θέση από όσο νόμιζα πριν έρθω στην εκπομπή σας. Κύριε Υπουργέ, θα μιλήσω για την ανεργία. Κακώς θεωρώ δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, καθότι θεωρώ ότι είμαι ακόμα νέος. Δεν είμαι άνεργος ακόμα τουλάχιστον. Κατά την προσωπική μου άποψη, είστε ένας άνθρωπος μορφωμένος, καλλιεργημένος. Έχετε αρκετές σπουδές σε ελληνικό επίπεδο και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο εξωτερικό. Καθώς επίσης και έχετε διατελέσει σε αρκετά μεγάλες θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και γενικότερα στον ευρύτερο στο δημόσιο τομέα. Το διατάφτα πάμε, παρακαλώ. Το διατάφτα είναι ότι ήθελα να αναφερθώ στο καινούριο μέτρο που πέρασε από τον ΑΕΔ αναφορικά με την ανεργία των νέων και αυτό το πεντάμινο πρόγραμμα που αφορά την πρόσληψη 10.000 νέων από 18 σε 29 ετών. Οι νέοι από 18 σε 25 ετών λοιπόν θα πληρώνονται με 427 ευρώ και οι νέοι από 25 ως 29, όντως πιο προνομιούχοι, θα παίρνουν 490 ευρώ. Βάσει αυτών και πριν ο κύριος Υπουργός είπε ότι γνωρίζει πολύ καλά πώς είναι να ζει κάποιος με 500 ευρώ, θα ήθελα να μας απαντήσει με απλή απάντηση, διότι η ερώτησή μου είναι απλή. Εάν η κυβέρνηση έχει σκοπό να πάρει κάποιο σοβαρό μέτρο για την καταπολέμηση ανεργίας των νέων, ή αν έχει σκοπό να συνεχίσει τη λήψη ανάλογων τέτοιων μέτρων, τα οποία έχουν ως κύριο στόχο τη δημιουργία ψευδών και ασφαλμένων εντυπώσεων και όχι την αυτού καθεαυτού επίλυση του προβλήματος ανεργίας. Ευχαριστώ. Και εγώ. Κύριε Υπουργέ, νομίζω να ξεκινήσετε να απαντάτε. Ναι. Στον κύριο Μόρτζο για τα χειροποίητα σαπούνια, είναι ένας κλάδος πραγματικά, νομίζω, που είναι σύμφωνος με το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Θα μπορεί να απευθυνθεί στον ΟΠΕ, στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Πράγματι, αυτό θα μπορούσε πραγματικά να έχει μέλλον αυτή η επιχείρηση. Ίσως θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο και να πάρετε την πληροφόρηση που χρειάζεστε γι' αυτό. Πάντως είναι ένας κλάδος, νομίζω, που είναι σύμφωνος με το, και εξωστρεφής, σύμφωνα δηλαδή με τα κριτήρια που είπα πριν. Για το ΕΣΠΑ, ξέρετε ότι από σήμερα μέχρι και το 2020, τα χρήματα που έχουμε εξασφαλίσει από το νέο ΕΣΠΑ, συν τα παλαιά είναι 44 δισεκατομμύρια, μαζί με τα χρήματα από το Ακροτικό Ταμείο, είναι 20% του, 22% του ΑΕΠ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Ήδη του χρόνου θα μπουν 8 δισεκατομμύρια από αυτά τα 44. Είναι, θα έλεγα, ένας καταλύτης για ανάπτυξη. Αρκεί τα λεφτά, έτσι, να μην τα δώσουμε όπως τα δίναμε μέχρι τώρα. Γι' αυτό, ο Νίκο, είπα πριν ότι με τον κύριο Χατζηδάκη αποφασίσαμε με τα τρία αυτά think tanks,
που έχουμε πει, να δούμε ποιοι είναι οι κλάδοι, ας το πω έτσι, δεν μου αρέσει η λέξη πρωταθλητές, άρα οι κλάδοι εκείνοι με τη μεγαλύτερη προστέμινη αξία, να δοθεί προτεραιότητα. Να δώσουμε προτεραιότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι το όραμα, δηλαδή θα πρέπει από τώρα και στο εξής να σχεδιάσουμε. Υπουργέ μου, είναι λίγα μοντέλο. Τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχουν. Δεν είναι λίγα. Είναι λίγα. 44 δισεκατομμύρια, Νίκο μου, είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι λίγα. Είναι καταλήτης. Συν τα 12 δισεκατομμύρια που είναι ακόμα, θα το πω αν δεν αρέσει σε πολλούς. Είναι 12 δισεκατομμύρια ακόμα από καταθέσεις που τα έχει πάρει ο κόσμος στις τράπεζες. Δεν είναι στο εξωτερικό, είναι ακόμα στα σπίτια του. Αν αυτά λογικά πάνε στις τράπεζες, έχεις πια ένα πυρήνα ρευστότητας πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Έτσι. Και να μην πυροβολούμε τα πόδια μας. Για τις υποδομές. Για τις υποδομές η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια και με τη βοήθεια του ΕΣΠΑ και με το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων. Όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό, ξέρετε ότι στηρίζεται στο γεγονός όχι μόνο ότι έχουμε πολλούς γιατρούς αναχιλίους κατοίκους που πολλοί σήμερα μεταναστεύουν, αλλά έχουμε και υπερβάλλουσα δυναμικότητα σε νοσοκομεία και ειδικά περιφερειακά, δηλαδή το 50% περίπου των περιφερειακών νοσοκομείων είναι αναξιοποίητα. Εκεί μπορούμε να στηριχτούμε στον ιατρικό τουρισμό. Ότι έχουμε υποδομές πάρα πολύ καλές, πολύ υψηλού επίπεδου που σήμερα παραμένουν αναξιοποίητες. Τώρα, για τα ταμεία των κομμάτων, εγώ δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, δεν γνωρίζω. Νομίζω ότι γίνεται ό,τι έλεγχος. Ας κάνει το ΣΔΟΕ καμιά επίσκεψη. Νομίζω έχει κάνει από ό,τι ξέρω. Ας κάνει καμιά επίσκεψη. Τώρα, στον κύριο Δρακάτο. Να ψάξει κανένα ταμείο. Η χρηματοδότηση των κομμάτων είναι στον προϋπολογισμό, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Είναι κρατική επιχορήγηση και είναι στον προϋπολογισμό. Είναι νόμιμη. Είναι καλύτερα να είναι νόμιμη παρά να είναι αδιαφανής. Αλλά βλέπω ότι περάσατε ρυθμίσεις στη Βουλή και το περάσατε, σας αφορά όλους μαζί. Για να μην έχουν πρόβλημα οι τραπεζίτες σε σχέση με τα δάνεια που έχουν δώσει στα κόμματα. Βλέπω ότι το πόρισμα για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ το έχουμε ξεχάσει. Βλέπω ότι δεν έχει κληθεί καν να καταθέσει ως μάρτυρας ο τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τα λεφτά που ο Τσουκάτος παραδέχθηκε. Θέλω να πω, υπάρχει εδώ ένα πέπλο μυστηρίου και ατιμωρησίας γύρω από την ιστορία αυτή. Εγώ διαφωνώ ότι υπάρχει πέπλο μυστηρίου. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να απειλούμε διαρκώς τους τραπεζίτες με διώξεις. Άμα όχι, τους δεν μιλώ γι' αυτό. Διαρκώς με διώξεις δεν πρόκειται να δώσουν εγώ ούτε ένα ευρώ δάνειο. Λέω για τη στοιχειώδη υποχρέωση των κομμάτων να είναι διαφανή τα οικονομικά τους. Προσπαθούμε. Παρακαλώ να ρωτήσετε. Θα τρελαθούμε τελείως τώρα. Αν απειλήσουμε και εξοργήσουμε τους τραπεζίτες, δεν θα δώσουν λεφτά. Κύριε Στουρνάρα, τα λεφτά των τραπεζών που παρακαλάμε να μας δώσουν για να διοχετεύσουν στην αγορά είναι δικά μας, εμείς τα πληρώνουμε. Ναι, αλλά η ανακεφαλοποίηση που έγινε με δικά μας λεφτά. Εγώ και όλοι εμείς την πληρώνουμε. Να σας απαντήσω. Θα τους παρακαλάμε να μην τους απειλήσουμε, να μην τους εξαγριώσουμε για να μην μας δώσουν τα λεφτά μας. Περιμένουμε δηλαδή τα 12 δισεκατομμύρια που είναι στο μαξιλάρι μου, μισό λεπτάκι Νίκο, που είναι στο μαξιλάρι μου, να τα πάρει η τράπεζα για να τα δώσει σε όλους τους άλλους. Είμαστε σοβαροί. Πραγματικά είμαστε σοβαροί. Ναι, είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Θα σας απαντήσω αμέσως. Σε καμία άλλη χώρα. Παρακαλώ. Τώρα να ακούσουμε την απάντηση. Σε καμία άλλη χώρα, έτσι, δεν υπάρχει αυτό το κλίμα, ας το πω έτσι, δικαστικών διώξεων που υπάρχει στην Ελλάδα. Σε καμία χώρα. Βλέπεις κάθε μέρα. Απειλείται ο τραπεζίτης Α με μήνυση. Απειλείται ο τραπεζίτης Β με μήνυση. Στη δική μας. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Αφήστε με να τελειώσω. Ξέρω πολύ καλά. Ήμουνα διοικητής στην Εμπορική Τράπεζα, έτσι. Πούλησα την Εμπορική Τράπεζα. Ένα ποσοστό μετοχών ήταν η μεγαλύτερη συναλλαγή που έγινε ποτέ και μου κάνανε μηνυτήρια αναφορά. Το ίδιο και σε πάρα πολλούς συναδέλφους. Στο Μακαρίτη Θόδωρο Καρατζά. Πάντως εδώ δεν μιλούμε γι' αυτό. Όχι, μιλάμε. Έχει σημασία, Νίκο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ερώτησή μου άλλο ήταν, ο κίνδυνος. Η ερώτησή μου ήταν για τα δάνεια των κομμάτων από τις τράπεζες. Και επίσης για τα χρήματα που παραδέχθηκαν στελέχη των κομμάτων ότι πήγαν με βαλίτσες στα ταμεία τους και για τα οποία ποτέ δεν μάθαμε. Μαύρα όμως, χρήματα. Υπάρχει δικαιοσύνη. Μιλώ για την υπόθεση Τσουκάτου, για την οποία βλέπω ότι δεν έχουν κληθεί ως μάρτυρες ούτε καν αυτοί που τότε ήταν υπεύθυνοι για το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο γραμματέας του κόμματος. Να πούν πού πήγαν τα χρήματα αυτά. Αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί.
Ναι, είναι ανοιχτή η υπόθεση. Λέω, δεν βλέπω να καλούνται, δεν βλέπω να προχωρά με τις ταχύτητες που θα περιμέναμε. Δεν είναι δουλειά ενός υπουργού να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κάνει δεν είναι, καλά αλλά τη δουλειά της. Λέμε ότι το ΣΔΟΕ οφείλει να ελέγχει και αυτό. Νομίζω το ΣΔΟΕ ελέγχει, αν είδατε το ΣΔΟΕ... Παρακαλώ, μη φωνάζετε, παρακαλώ θερμά. Αν είδατε το ΣΔΟΕ, έχει μπει σε διάφορα ιδρύματα τους τελευταίους μήνες. Μπήκε πράγματι σε ιδρύματα άρα, σχετιζόμενα λοιπόν, με βεβαίως, τα κόμματα. Άρα λοιπόν δεν έχετε δίκιο, κυρία... Τον... Μαρία. Μαρία, δεν έχεις δίκιο σε αυτό που λες και μην ξεχνάς ένα πράγμα που είπα πριν. Έτσι. Σε τι θέμα δεν σας απάντησα. Για τους τραπεζίτες. Ναι, ναι, τι ακριβώς, ποιο είναι το ερώτημα. Το ερώτημα ποιο είναι. Το ερώτημα δεν το κατάλαβα. Ποιο είναι το ερώτημα. Μια χαρά το κατάλαβα. Το ερώτημα θα ήταν γιατί χρήματα που ανήκουν στον ελληνικό λαό, ναι, της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ναι, δεν επιστρέφουν μέσω του τραπεζικού συστήματος στην οικονομία. Σας είπα, η ανακεφαλαιοποίηση είναι ικανή αλλά όχι και αναγκαία συνθήκη. Κύριε Υπουργέ, αν έχετε την είναι μάλλον αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη. Η ανακεφαλαιοποίηση γίνεται προκειμένου οι τράπεζες να αποκτήσουν το απαιτούμενο κεφάλαιο για να λειτουργήσουν. Από εκεί και πέρα. Κύριε Υπουργέ. Άκουσε, Μαρία μου. Άκουσε. Αν έχετε την καλοσύνη για να συμβεί. Όχι, όχι, χωρίς μικρόφωνο. Άκουσον μεν. Πού, δεν ακούγεστε. Άκουσέ με. Μα είναι τόσο έτσι απλό. Παρακαλώ, δεν... μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Εάν παρακαλώ, δεν θερμά. Γυρίσουν στις τράπεζες καταθέσεις, έτσι, οι χορηγήσεις θα γίνονται με το σταγονόμετρο. Δηλαδή δεν αρκούν τα λεφτά της ανακεφαλαιοποίησης που πήγανε σε τράπεζες για να αρχίσουν να κυκλοφορούν. Συγγνώμη, γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνω που λέτε. Να σας το εξηγήσω. Σας μιλάω με στοιχεία. Σας μιλάω με στοιχεία. Σας λέει πολύ απλά ότι η ανακεφαλαιοποίηση βούλωσε μαύρες τρύπες. Έτσι, ακριβώς. Δεν ενδιαφέρει μόνο η ανακεφαλαιοποίηση και δεν είναι μόνο η ανακεφαλαιοποίηση τα λεφτά που έχουν πάρει τράπεζες. Σας θυμίζω, 37-23-2008, Καραμαλής, 23 δισεκατομμύρια. Ο όρος που δοθήκανε ήταν για αποκλειστικά για χρήση στεγαστικών δανείων κεφάλαια κινήσεως μικρομεσαίων επιχειρήσεις. Τι έγινε με αυτά? Πάμε πιο κάτω. Επί Παπανδρέου, 38-45-2010, 15 δισεκατομμύρια. 38-64-2010, νόμοι έτσι, 10 δισεκατομμύρια. 38-72-10, 25 δισεκατομμύρια. 39-65-11, 30 δισεκατομμύρια. 40-31-11, 60 δισεκατομμύρια. Συνολικά και επί κυβερνήσεων συνεργασίας, ακόμα 70 δις που αναφέρουν και την ανακεφαλαιοποίηση. Σύνολο που έχουν πάρει τράπεζες μέχρι σήμερα, 233 δις. Μάλιστα. 233 δεν χρειάζεται δις. Άλλο και μας λέτε ότι αν θέλει ο τραπεζίτης δεν θα γυρίσει ούτε ένα ευρώ πίσω. Το πήρανε με τον όρο και το έγραφε ο νόμος για χορήγηση στεγαστικών δανείων και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Πούντα! Να σας απαντήσω. Πούντα! Αυτά που λέτε δεν είναι ρευστό. Δεν πήρανε είναι ρευστά εγγύησεις. Οι τράπεζες. Είναι εγγυήσεις. Μπράβο. Είναι εγγυήσεις. Είναι εγγυήσεις με ομόλογα τα οποία δεθήκαν από το ελληνικό δημόσιο ενέχειρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βεβαίως για να πάρουν τα λεφτά. Άρα, λοιπόν, για πέστε μου. Από αυτά τα δις που σας είπα, έχουν εγγραφεί και πια στο δημόσιο χρέος της Ελλάδος. Βεβαίως. Όταν βεβαίως είναι εγγυήσεις, έχουν εγγραφεί. Άρα ο κόσμος θα τα πληρώσει αυτά. Οπότε γιατί μου μιλάτε για εγγυήσεις. Μα δεν σημαίνει. Θα τα πληρώσει αν καταπέσουν. Δεν θέλουμε να καταπέσουν. Καταπέσαν αυτές ήδη τα πρώτα. Τα 23 δις του 37-23 του 8 έχουν ήδη καταπέσει. Οι εγγυήσεις αυτές έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι, για να χρηματοδοτούνται οι τράπεζες. Καταπέσανε τα πρώτα 23 δις, κύριε Υπουργέ? Δεν έχουν καταπέσει. Από ό,τι γνωρίζω, όχι, δεν έχουν καταπέσει εγγυήσεις. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν να ξέρετε, δεν έχουν δοθεί 270 δισεκατομμύρια ρευστό στις τράπεζες. Κάνετε λάθος. Είναι εγγυήσεις οι οποίες δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μπορούν οι τράπεζες να χρηματοδοτούνται. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Πάμε, σας παρακαλώ, στον κύριο Σταύρο Λιγερό για να θέσει το πρώτο του ερώτημα. Σταύρο, σε ξενυχτήσαμε απόψε. Δεν πειράζει. Οφείλω να ομολογήσω ωστόσο ότι έχω εντυπωσιαστεί. Θα μου επιτρέψετε να πω, για να μιλάμε όχι με ευγένειες, με τον προκλητικό τρόπο με τον οποίο ο κύριος Υπουργός παραβλέπει το γεγονός ότι η πολιτική του έχει συσσωρεύσει τόσα πολλά οικονομικά και κοινωνικά ερείπια. Το γεγονός δηλαδή ότι εξοραίζει προκλητικά, επαναλαμβάνω, την κατάσταση. Εγώ όμως δεν μπορώ να ασχοληθώ με όλα όσα ακούστηκαν, όπως είναι προφανές. Θα εστιάσω στο πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο είναι και η σημαία της κυβέρνησης και του ίδιου. Μιλάμε για πρωτογενές πλεώνασμα λίγων εκατοντάδων εκατομμυρίων.
δεν θα αναφερθώ, αν και θα έπρεπε, στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι δημόσιες επενδύσεις το πρώτο οχτάμηνο περίπου 1,3 δις για να φτάσουμε στο πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή πνίγουμε την ανάπτυξη. Καθότι, όπως γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, ο πολλαπλασιαστής των δημοσίων επενδύσεων είναι υψηλός. Θα πάω στη μερική στάση πληρωμών. Στο γεγονός δηλαδή ότι δεν πληρώνει, ότι τα ληξιπρόθεσμα είναι πάνω από 6 δις αθρηστικά. Για την ακρίβεια έχω το νούμερο 6,159. Το γεγονός ότι αυτά τα ληξιπρόθεσμα αυξάνονται κάθε μήνα κατά 200-300 εκατομμύρια. Εάν λοιπόν πλήρωνε το κράτος τις υποχρεώσεις, θα είχαμε ένα πρωτογενές έλλειμμα αρκετών δισεκατομμυρίων. Εάν κατόπιν αυτού, αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα που έχουμε κάνει σημαία δεν είναι πλασματικό, τι είναι πλασματικό? Και σπέβδω να προλάβω και μία απάντηση γιατί το δέχεται η Τρόικα αφού είναι πλασματικό. Σπέβδω να πω ότι η Τρόικα, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κατάσταση, έχει ανάγκη να πουλήσει μια μικρή επιτυχία στο επίπεδο των εντυπώσεων. Γιατί η πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, η πολιτική της μονοδιάστατης λιτότητας, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλα ερωτηματικά στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Εμείς πληρώνουμε το λογαριασμό και θα ήθελα πραγματικά μια ειλικρινή απάντηση από τον κύριο Υπουργό, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει στη συζήτηση με τους δανειστές για την ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί θυμίζω ότι ο ίδιος και ο κύριος ο Σαμαράς είχαν σπεύσει να μοιράσουν και το πρωτογενές πλεόνασμα στο ποσοστό του 70%. Κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Κύριε Λιγερέα, αν θεωρείτε προκλητική τη στάση μου επειδή απαντώ στα ερωτήματα με τον τρόπο που πρέπει να απαντήσω, είναι κάτι το οποίο ας το κρίνουν οι τηλεθεατές. Τη γνώμη μου, είπα, κύριε. Και εγώ τη δική μου. Προφανώς έχετε μία αμηχανία, διότι η οικονομική πολιτική που ακολουθούμε πετυχαίνει. Τώρα, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Λέτε γιατί ότι... αμηχανία, σε αυτή τη χώρα ζω. Θα ήθελα να τη δω να επιτυχάνει. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που λέτε, έτσι, έχουμε προγραμματίσει στον προϋπολογισμό, αν διαβάσετε σήμερα το προσχέδιο, ότι το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο παράγουμε, τα 340 εκατομμύρια, είναι με την υπόθεση ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα εκτελεστεί εις το ακέραιον, όπως το έχουμε προβλέψει. Δέστε το προσχέδιο σήμερα. Το είδα. Ωραία, δεν το λέει μέσα. Έχετε 1,3 μείωση μέχρι το πρώτο οχτάμηνο, ναι ή όχι? Βεβαίως. Αλλά μέχρι το τέλος του έτους, όπως και πέρυσι, το υπερκαλύψαμε. Η πραγματικότητα και η πρόβλεψη. Okay. Όχι. Το πρωτογενές πλεόνασμα που προϋποθέτουμε, έτσι, στηρίζεται στην υπόθεση ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα εκτελεστεί κανονικά μέχρι του τελευταίου cent. Δεύτερον. Να το δούμε. Λέτε τώρα για τα ληξιπρόθεσμα. Τα ληξιπρόθεσμα, πρώτον, τα πληρώνουμε. Τα ληξιπρόθεσμα δημοσιονομικά αφορούν το έτος στο οποίο δημιουργήθηκαν. Ταμιακά τα πληρώνουμε φέτος. Δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα τα ληξιπρόθεσμα, γι' αυτό και δεν μπαίνουν στο δημοσιονομικό έλλειμμα, διότι αφορούν τα ληξιπρόθεσμα τα οποία πληρώνουμε μέχρι τώρα που έχουμε πληρώσει, αφορούν παρελθόντα έτη. Θέλετε να μιλήσουμε για τα φετινά? Να μιλήσουμε και για τα φετινά. Ό,τι ληξιπρόθεσμο δημιουργείται αφαιρείται από το έλλειμμα. Άρα λοιπόν δεν μετράει στο έλλειμμα μέσα. Μα τι λέτε τώρα? 663 είναι από την επιστροφή φόρων. 175 είναι τα πολυτεχνικά. Βλέπω για τη θέρμανση 200. Μα είναι μέσα αυτά. Γιατί λέτε. Δεν έχουν καταβληθεί, κύριε Υπουργέ. Μα θα καταβληθούν. Γι' αυτό λέμε είναι προϋπολογισμός. Και προϋπολογίζουμε ότι θα καταβληθούν εντός του έτους. Άρα λοιπόν τα βάζουμε μέσα. Δεν τα αφαιρούμε. Εάν τα μέσα. Βάλετε μέσα στο πρώτο οχτάμηνο, θα έχετε έλλειμμα 2,488. Μα αφήστε το οχτάμηνο. Στο οχτάμηνο. Μα δεν θα γίνει θαύμα, κύριε Υπουργέ. Μα κάνετε λάθος. Το τετράμηνο που έρχεται. Μα κοιτάξτε να δείτε. Ο προϋπολογισμός είναι ετήσιος. Έτσι. Έχετε δίκιο. Αλλά θαύματα δεν γίνονται το τελευταίο τετράμινο. Όπως υπάρχουν δαπάνες που δεν έχουν γίνει, έτσι υπάρχουν και έσοδα τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί. Διότι
το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα εισπραχθούν στο δεύτερο εξάμεινο του έτους. Έχουμε δώσει παρατάσεις. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει προϋπολογισμός ετήσιος. Στο οχτάμινο που λέτε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρωτογενές πλεονάσμα. Έχουμε πρωτογενές πλεονάσμα 3 δισεκατομμυρίων. Δεν λέμε ότι θα είναι αυτό. Θα έρθω όμως στο τέλος. Τώρα, εάν είναι πλασματικό. Αλλά εκεί είναι και το 1,5 δισεκατομμύριο από τις επιστροφές που δεν το αναγνωρίζει η Τρόικα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι, εννοώ από τις επιστροφές από τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι, αυτά τα έχουμε αφαιρέσει. Τα έχετε αφαιρέσει. Τα ΑΝΦΑΣ και τα SMPs είναι αφαιρεμένα από το σύνολο. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Τα 340 εκατομμύρια, έτσι, τα οποία εμείς εμφανίζουμε και τα έχει δεχτεί η Τρόικα ως πρόβλεψη, είναι το ελάχιστο δυνατό και με τις αυστηρότερες δυνατές προϋποθέσεις. Αν δείτε προσεκτικά σήμερα το προσχέδιο, θα δείτε ότι το πραγματικό είναι πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια. Αλλά τι γίνεται μέσα. Η Τρόικα δεν θέλει να συνυπολογίσουμε τα έσοδα που έχουμε από τις τράπεζες. Από τις τράπεζες έχουμε σημαντικά έσοδα. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος θα έχει μέχρι το τέλος του έτους περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Αυτά, παρά το γεγονός ότι το τούχου σου είναι μέσα στη γενική κυβέρνηση, δεν τα μετράμε. Άρα, όχι μόνο δεν είναι πλασματικό. Πάνε στο χρέος, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι. Πηγαίνουν στο χρέος. Βεβαίως πηγαίνουν στο χρέος. Είναι όμως και έσοδα, διότι είναι έσοδα από τόκους. Γιατί περίμενες ότι θα διανεμηθούν. Είναι έσοδα από τόκους, είναι έσοδα από τόκους και είναι έσοδα από προμήθειες. Επομένως, είναι έσοδα που κατά Eurostat, κατά τα ESA που λέμε, θα μετρήσει στο πρωτογενές. Κατά το πρόγραμμα της Τρόικας δεν θα μετρήσει. Πάμε άρα και στον. Πρέπει να τελειώσω. Άρα τα 340 δεν είναι απλώς πλασματικό νούμερο, αλλά είναι ένα νούμερο υποεκτιμημένο για το πραγματικό πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως, εγώ μία φράση θα πω. Καλό είναι ο Νίκος να κρατήσει και αυτό το απόσπασμα από τη δήλωσή σας, γιατί μέχρι το οκτάμενο έχουμε γεγονότα, τα άλλα είναι προβλέψεις και μακάρι να έχετε δίκιο εσείς, αλλά όπως επισημάνθηκε και προηγούμενα, πολλές από τις προβλέψεις σας διαψεύστηκαν από τα γεγονότα. Σήμερα εδώ που βρισκόμαστε, μάλλον εγώ δικαιώνομαι και όχι εσείς πάντως, κύριε Λιγερέ. Πάμε στο Γιάννη. Σας θύμισαν δηλώσεις σας και εκτιμήσεις σας. Ναι, και εγώ σας λέω ότι σήμερα εδώ που βρισκόμαστε, μάλλον εμένα δικαιώνει, διότι το που βρισκόμαστε έχει σημασία και αν η βασική πρόβλεψη ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση είναι σωστή ή όχι. Πάντως μέχρι στιγμής, και να χτυπήσω ξύλο, εγώ δικαιώνομαι και όχι εσείς. Πάμε στο εγώ Γιάννη, δεν πολίτη. Είμαι υπουργός οικονομικών ακόμα, οπότε όχι, δεν αλλά είναι όλοι, δικαίωσης. Όλοι παρικούμε την Ιερουσαλήμ όμως. Γιάννη Πολίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Πάντως και ο Σταύρος και εσύ και εγώ θα θέλαμε κάποια μέρα να δικαιωθεί ο Υπουργός. Προς το παρόν, πάντως, η δικαίωση είναι ρητορική. Κύριε Υπουργέ, ένα τριάρι στα Πατήσια, μου γράφει ένας φίλος μου, πουλήθηκε 17.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι μια εξαίρεση. Αν βρείτε το χρόνο και μπείτε στο διαδίκτυο, περιουσίες σε αυτές τις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, θα πείτε είναι υποβαθμισμένο, τι σημασία έχει, είναι η κόπη μια ζωή. Αλλάζουν χέρια για 10, 15, 18.000 ευρώ. Όσο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Την ίδια ώρα, βάζετε φόρους στα ακίνητα. Είπατε ότι είναι νόμιμο και ηθικό να βάζουμε φόρους στα ακίνητα. Ξέρετε όμως και ξέρουμε όλοι πώς τους βάζετε. Επειδή δεν μπορείτε ακόμη να πιάσετε τους φοροφυγάδες, αυτούς που τους ξέρει ο καθένας στη γειτονιά του. Δεν είναι δύσκολο στην Ελλάδα να βρει τη φοροδιαφυγή. Εμείς το έχουμε ανάγκη σε μείζον ζήτημα. Ξέρω ο καθένας στη γειτονιά του ποιος φοροδιαφεύγει. Δεν μπορείτε και τιμωρείτε. Εμένα που αγόρασα το σπίτι, το εμένα είναι σχήμα λόγου, που αγόρασα το σπίτι με νόμιμα χρήματα και φορολογημένα, το ίδιο με το φοροφυγά. Άρα πάλι εκείνος είναι ο κερδισμένος. Εσείς θα πάρετε έσοδα, αλλά και εγώ και ο φοροφυγάς πληρώνουμε το ίδιο κόστος. Άρα τιμωρείτε πάλι εμένα. Τώρα, Γιάννη μου, για το τριάρι στα Πατήσια, εγώ μπορώ να σου πω 15 άλλες ιστορίες μεγάλων μεζονετών που παραμένουν άδειες και απούλητες, διότι ο ιδιοκτήτης δεν δέχεται να τις πουλήσει στις τιμές αυτές. Άρα, αυτός που πούλησε με 17.000, ίσως ο άνθρωπος να είχε μια ανάγκη, έτσι, και να ήθελε δεν να είναι να ένα παράδειγμα, Υπουργέ. Δεν το γνωρίζω. Εάν μπει στο διαδίκτυο, θα δεις άπειρα. Πάντως, δεν είναι ένα. Αυτός με τη μεζονέτα στην Εκάλη
Είναι ο εργολάβος που έχει βγάλει μαύρα λεφτά στην καλή περίοδο και τώρα δεν έχει ανάγκη να πουλήσει. Δεν είναι αυτό μόνο είναι άλλη κατηγορία. Εγώ όμως κοιτάζω συνολικά τα στοιχεία, διότι το να κρίνεις από το διάρι, το τριάρι στα Πατήσια δεν έχει σημασία. Αυτό που βλέπω σήμερα είναι ότι χώρες σε κρίση και όχι σε τόσο μεγάλη κρίση όπως στην Ελλάδα, οι τιμές των ακινήτων έχουν πέσει πολύ περισσότερο από ό,τι έχουν πέσει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα στην Ισπανία. Για παράδειγμα στην Πορτογαλία. Πολύ περισσότερο από ό,τι έχουν πέσει στην Ελλάδα. Απεύχομαι στο να γίνει και αυτό στη χώρα μας. Υπουργέ μου, ότι το τριάρι είναι η πεθερά του Νίκου, η πεθερά η δική σου που είπες παίρνει 500 ευρώ ή η δική μου πεθερά εάν δεν είχε εμένα. Ξέρεις είναι οι άνθρωποι της καθημερινότητας Γιάννη μου, ξέρεις ότι το και αν δεν έχουν εσένα, τον Νίκο ή εμένα, οι συγγενείς μας θα καταρρεύσουν. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιάννη, να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι το ποσοστό ιδιοκτησία στην Ελλάδα είναι το ψηλότερο στον κόσμο. Δεν πουλάει ο κόσμος. Άρα μην ανησυχείς. Δεν πουλάει ο κόσμος διότι οι υγιώς έχουν χτιστεί τα περισσότερα σπίτια. Αποφύγαμε τη φούσκα ακινήτων διότι τα πιο πολλά ακίνητα δεν είχαμε αυτό που έγινε στην Ισπανία, μια αλόγιστη επέκταση τραπεζικού δανεισμού στα ακίνητα. Οι τράπεζες, σε αντίθεση με αυτό που λέει η Μαρία, που είπε πριν, φέρθηκαν πολύ προσεκτικά και δεν έχουμε φούσκα ακινήτων στην Ελλάδα. Επομένως, αυτό που λες, το δέχομαι, ίσως το βλέπω ως μια ειδική περίπτωση. Η Ελλάδα όμως δεν έχει το πρόβλημα των ακινήτων που έχει η Ισπανία, η Ιρλανδία ή άλλες χώρες που είναι σε κρίση και όχι τόσο μεγάλη όσο η Ελλάδα. Μακάρι να δικαιωθείς εσύ, Υπουργέ, και κλείνω εδώ γιατί είναι αργά. Αλλά πάντως, αυτή την ώρα, και ερεύνησέ το, χάνονται περιουσίες μιας ζωής φτωχών ανθρώπων. Γιατί όποιος μένει σε διάρρη στα Πατήσια δεν είναι ένας πλούσιος άνθρωπος πια, για ένα κομμάτι ψωμί. Ας φύγουμε από τις βίλες της Εκάλης, πολλούνται, δεν πολλούνται, κανέναν δεν ενδιαφέρει, και ας πάμε σε εκείνο τον άνθρωπο που δίνει το κεραμίδι που απέκτησε με πολύ κόπο για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό λοιπόν, και κλείνω, δεν είναι φαινόμενο ευρωπαϊκής χώρας. Είπες και πολύ καλά ότι είμαστε χώρα της Ευρώπης, θα προεδρεύσουμε σε λίγο, είμαστε στον ΟΑΣΑ. Αυτά είναι τιμές και συνθήκες Βουλγαρίας. Γιάννη Πολίτη, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Γερμανικό κατοχικό δάνειο. Η Real News δημοσίευσε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Προκύπτει ότι το δικαίωμά μας παραμένει. Δεν έχει χαθεί, δεν έχει αδυνατήσει, να το πω έτσι, από τα χρόνια. Θα το διεκδικήσουμε, ναι ή όχι, και με ποιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση του δανείου είναι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Περιμένουμε την εισήγησή του να δούμε ποιος είναι ο πιο δόκιμος νομικός τρόπος για να δει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Θα πάντως, το διεκδικήσουμε, αυτό, θα σας πω, αυτό αφορά μια ιστορία του χθες. Έτσι, αυτό αφορά μια ιστορία αφορά του χθες. Μια ακριβή ιστορία του χθες. Ακριβή ιστορία του χθες. Εγώ εδώ είμαι για να δω το μέλλον. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, δεν είναι ίσως η καταλληλότερη στιγμή, αυτή τη στιγμή που πάμε να λύσουμε μία και έξω το πρόβλημα του ελληνικού χρέους. Θα μιλήσω ευθαρσώς, ίσως να μην αρέσει. 75 χρόνια περιμένουμε ίσως την καταλληλότερη να μην στιγμή αρέσει. Πάντως. Δεν έχει έρθει ακόμα. Αφήστε να μας πει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ποιο είναι το ζήτημα, έτσι, πώς μπορεί να τεθεί νομικά και ας το δούμε. Αλλά θέλει προσεκτικό χειρισμό εδώ. Παρακαλώ. Το όνομά σας και την ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Αχιλόπουλος Βαγγέλης από την Ομοσπονδία Νέων Επιχειρηματιών. Εκπροσωπώ 10 συνδέσμους. Με έχουν ταράξει τα μηνύματα τα τελευταία μια μισή ώρα. Λοιπόν, θέλω να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Συζητάμε και μιλάμε ότι η επιχειρηματικότητα... Να είστε σύντομος για να μιλήσουν και οι άλλοι. Γιατί το θέλω να βάλω σε μια σειρά είναι πρόλογος για μισή ώρα ομιλία. Η επιχειρηματικότητα και οι εξαγωγές είναι το θέμα μας. Πάει κάποιος να πάρει ένα δάνειο στην τράπεζα. Η τράπεζα δεν έχει κανένα κριτήριο, κανένα πιστωτικό κανόνα ο οποίος να βοηθάει αυτούς που εξάγουν. Με αποτέλεσμα αυτός που έχει χρήματα στους λογαριασμούς του να μπορεί να πάρει κι άλλα. Άρα θα πρέπει κάτι να γίνει στα τραπεζικά κριτήρια, θα πρέπει να παρεμβείτε στον τρόπο που οι τράπεζες δανείζουν, γιατί αν δεν χρηματοδοτήσουν την εξαγωγική επιχειρηματικότητα, δεν πρόκειται να μπει νέο χρήμα στη χώρα. Δεύτερον, στα δικαστήριά μας, κάθε μέρα, αν πάτε σε μία αίθουσα που π.χ. δικάζονται του ΟΑΕ άνθρωποι που δεν έχουν να πληρώσουν, θα δείτε ότι κάθε 1,5 λεπτό καταδικάζεται κι ένας. Μιλάμε για 130 καταδίκες μέσα σε 2,5 ώρες σε κάθε αίθουσα δικαστηρίου. Κάναμε μια μελέτη να δούμε το φορολογικό σύστημα το οποίο έχουμε στην Ελλάδα, τι προβλήματα έχει δημιουργήσει. Και διαπιστώσαμε ότι σε σχέση με την Αμερική και την Αγγλία, οι Έλληνες διώκονται 243 φορές περισσότερο. Δηλαδή,
Στην Αμερική υπάρχει μία δίωξη ανά 100.000 κάτοικους, το ίδιο και στην Αγγλία, και στην Ελλάδα υπάρχει μία δίωξη ανά 424 κάτοικους, δηλαδή σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο και κάποιος διώκεται ποινικά. Αυτό όλο το πράγμα ξεκινάει από τον τρόπο που νομοθετεί το Υπουργείο όλα αυτά τα 25 με 30 χρόνια. Σας έχουμε κάνει μία πρόταση, σας την έχουμε στείλει. Σας λέμε ότι οι Αμερικάνοι δεν φορολογούν εισόδημα βάσει δεδουλευμένων. Φορολογούν βάσει εκαθαρισμένων πράξεων. Δηλαδή βάσει το τι έχει πράξει ο επιχειρηματίας και όχι το τι έχει τιμολογήσει. Αντίστοιχα και αυτός που έχει μια δαπάνη δεν παίρνει ένα χαρτάκι. Τώρα βρήκα ευκαιρία εγώ, γιατί ό,τι θυμάμαι χαίρομαι, να συμπληρώσω, κύριε Υπουργέ, και έχω δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα, τι θα γίνει με αυτό το θέμα με τους συμψηφισμούς. Θέλω να πω, μια εταιρεία η οποία οφείλει στο δημόσιο και έχει λαμβάνει από το δημόσιο. Θα υπάρξει κάποια ρύθμιση γι' αυτό? Να απαντήσω τώρα? Ναι, σε αυτό ειδικά ναι. Θα υπάρξει ρύθμιση. Πρέπει να υπάρξει. Είναι άδικο αυτό, και αυτό που συμβαίνει. Αυτό που πολύ κάνουμε τώρα και γράψανε πολλές εφημερίδες σήμερα, ότι ζητάμε και αυτό φέρει μεγάλη γραφειοκρατία, τιμολόγια να στείλουν οι επιχειρήσεις στην εφορία. Αυτό ακριβώς γίνεται για τους συμψηφισμούς, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με συμψηφισμούς. Πάντως μέχρι τώρα δεν γίνεται αυτό. Μέχρι τώρα δεν γίνεται. Προχωρούμε όμως, το Γενικό Λογιστήριο το μελετά και μάλιστα και όχι μόνο μέσα στην κυβέρνηση, αλλά και σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Θα φέρετε ρύθμιση, δηλαδή. Θα φέρουμε ρύθμιση, βεβαίως. Αυτό είναι είδηση και σημαντική είδηση που την περιμένει με αγωνία η αγορά, με μεγάλη αγωνία. Ναι, αυτή η ιστορία του συμψηφισμού είναι μεγάλη. Επίσης, πολύ μεγάλη ιστορία είναι αυτή η προσδοκία που έχει το κυβέρνηση, ότι από το ΕΣΠΑ θα σωθεί η επιχειρηματικότητα. Για να πάρεις ΕΣΠΑ, πρέπει να έχεις πρώτα όλα τα χρήματα να κάνεις την επένδυση. Άρα, δεν μπορείς να πας στην τράπεζα. Αν δεν έχει τύχει να έχεις χρήματα, δεν μπορείς να κάνεις την επένδυση. Άρα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς η κότα και τ' αυγό θα λυθεί το πρόβλημα με το ΕΣΠΑ. Πρέπει να εφαρμόσουμε άλλες τακτικές, άλλες μεθόδους, πρέπει να πάμε σε άλλα πράγματα. Έχουμε μάλιστα καταθέσει προτάσεις. Παρακαλώ, ασχοληθείτε μαζί μας. Το ευρύτερο. Να απαντήσω ή να... Και μετά δίπλα. Να γίνουν 2-3 ακόμη τοποθετήσεις και να απαντήσετε συνολικά. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μπακάλης Ιωάννης, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Θα έρθω σε δύο ερωτήματα που τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά. Θέλω να μου απαντήσετε μονολεκτικά αν έχετε διαβάσει το μνημόνιο, γιατί κάποιοι άλλοι υπουργοί είχαν πει ότι δεν το είχαν διαβάσει, δεν πρόλαβαν. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να μου πείτε αν είστε ευχαριστημένος. Και επανήλθαν στην κυβέρνηση. Που πουλήθηκε η Αγροτική Τράπεζα στον όμιλο Σάλα. Ίσως για να το διαβάσουν τώρα. Προς 200 εκατομμύρια ευρώ μόνο, που η αξία της, η ακίνητη περιουσία της ήταν πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τρίτον, θέλω να μου πείτε αν πουληθεί μερίδιο της ΕΙΔΑΠ προς 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ, που την ίδια στιγμή η ακίνητη περιουσία της αξίζει τα 6,5 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ, σύν ότι όταν πουλήθηκε στη Γαλλία αυξήθηκε το νερό προς 200%, στον Καναδά και στην Αργεντινή επίσης το ίδιο, και είχαν και σοβαρά προβλήματα γιατί δεν γινόταν στο δίκτυο καμία εργασία και υπήρχαν προβλήματα πολύ σοβαρά στην υγεία των ανθρώπων. Και θέλω να πω το εξής, ότι σε όποια χώρα έχει πάει, κύριε Χατζηνικολάου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι χώρες αυτές ισοπεδώθηκαν, διαλύθηκαν, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το 1973... Βάλτε όμως μια τελεία, έχετε κάνει πέντε ερωτήματα. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Στη Χιλή θέλανε το 17% του μισθού θέλανε οι εργαζόμενοι για τα είδη πρώτης ανάγκης. Όταν πήγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θέλανε το 60% του μισθού τους. Και θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει βυθιστεί στην ανεργία, στην κατάθλιψη και στην ανέχεια. Δεν βλέπουμε στον δρόμο ανθρώπους να χαμογελούν. Είμαστε όλοι κατηφείς και προβληματισμένοι. Δώστε το μικρόφωνο στον κύριο Δίπλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και μπαίνουμε στο τελευταίο 7 λεπτό της εκπομπής. 2 και 10 δηλαδή είναι η λήξη. Μην κουνηθείτε από τις θέσεις σας, είναι πολύ μικρό το διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παρακαλώ. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Ναι, κατά. Μα αναγνωρίζω στον δρόμο, ρε. Εσύ, ο Ελενίτσα. Με το όνομά μου, Γεια σα, Ρασί. Γεια σα, παιδιά. Έχω και τα τυχερά μου. Κερασμένα, Θανάση. Τα έχουμε περάσει κι εμεί. Μη σκάδρε. Όλε ίδιε είναι. Από μένα. Τι προάλλε με σταματάει ένα τύπο και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμο. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Πλάσμα. Εγώ, τηλεοράσει, ίντερνετ, τέτοια έχει. Να κάτσει σπίτι να κάνει τι, να βλέπει το δράμα.
Έμα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, τα Twitter της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Ελένετσα, πάμε. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Μα να μην έχει βάλει ακόμα Double Play και ο TTV. Ε, το κεράτα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Την Κυριακή με τη Real News. Εκπτωτικό κουπόνι για όλους τους αναγνώστες αξίας 4 ευρώ και 30 λεπτών στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Μαζί. Τα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Ακόμη, σκληρός και αποφασισμένος. Το επικό western με τον Charlton Heston. Και Real Taste. Κυπριακές γεύσεις, πολίτικες συνταγές με κοτόπουλο και πιάτα με πετιμέζι. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μεγάλη προσφορά για όλους τους αναγνώστες. Εκπτωτικό κουπόνι αξίας 4 ευρώ και 30 λεπτών για αγορές άνω των 15 ευρώ στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Από τότε που χώρισα με την Ελένη και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Ναι, κατά. Μα αναγνωρίζω τον δρόμο, ρε. Εσύ, ο Ελενίτσα. Με το όνομά μου, ε. Γεια σα, Νασί. Γεια σα, παιδιά. Έχω και τα τυχερά μου. Κερασμένα, Θανάση. Τα έχουμε περάσει κι εμείς. Μη σκάδρε. Όλες ίδιες είναι. Από μένα. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Πλάσμα. Εγώ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Να κάτσει σπίτι να κάνει τι, να βλέπει το δράμα. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, τα Twitter της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Ελένητσα, πάμε. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T
Μαζί είμαστε ένα. Μα να μην έχει βάλει ακόμα Double Play και ο TTV. Ε, το κέρατα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά.